Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας και πάμε στους συμπολίτες μας. Το όνομά σας και το ερώτημα. Δημήτρης Ματσικούδης, σύμβουλος μηχανικός, αρθρογράφος. Λοιπόν, εδώ έχω μία έκθεση της Alpha Bank, η οποία αναφέρεται σε αυτό το συγκεκριμένο φόρο, τον οποίο λέει ότι είναι αναποφεύκτα... Δεν είναι ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ή των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Είναι έκθεση της Alpha Bank. Ξέρω τι λέω εγώ. Έτσι. Ξέρω τι λέω. Έτσι. Διότι λοιπόν, την έχω διαβάσει και τη χρησιμοποίησα και στο άρθρο μου την Κυριακή. Έτσι. Αναπόφευκτα, λέει, την ανατροπή της πορείας ανάκαμψης της οικονομίας θα φέρει αυτός ο νόμος. Μετά λέει παρακάτω ότι θα μεταναστεύσουν άνθρωποι και περιουσίες στο εξωτερικό εξαιτίας αυτού του νόμου. Μετά λέει ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Τον χαρακτηρίζει δημευτικό. Ακριβώς. Τον χαρακτηρίζει δημευτικό και λέει ότι ο καταποντισμός της δραστηριότητας στην αγορά ακινήτων συνεπάγεται επίσης στη συνεχή πτώση παραγωγής σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, αυξάνοντας περαιτέρω την αρνητική επίπτωση αυτής της πτώσης στο ΑΕΠ και την απασχόληση. Εδώ οι οικονομολόγοι που υπάρχουν θα σας πούνε ότι τα κριτήρια ή μάλλον η στόχευση που πρέπει να έχει ένα οικονομικό πρόγραμμα είναι πρώτα απ' όλα η απασχόληση, το ξέρουμε αυτό το πράγμα και εδώ πέρα ήδη είμαστε πάρα πολύ άσχημα και θα πάμε χειρότερα, είναι η ανάπτυξη η οικονομική η οποία επί 6 χρόνια βρισκόμαστε σε ύφεση. Άρα τι θα κάνει, θα δώσουμε ακόμα μια να πάει πιο κάτω με αυτό το νόμο. Είναι η σταθερότητα τιμών, την οποία δεν βλέπουμε. Δηλαδή, φτάνει κανένα να πάει σε οποιοδήποτε βενζινάδικο από εβδομάδα σε εβδομάδα για να έχει διαφορετικές τιμές. Η δίκαια κατανομή του πλούτου. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία στοχεύουν, είναι οι στόχοι για αυτή. Και εδώ πέρα έχουμε τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Και έχουμε την ασφάλεια που πρέπει να έχει ο πολίτης, έχουμε την ισορροπία στις εξωτερικές πληρωμές και έχουμε και την προστασία του περιβάλλοντος, την οποία βλέπουμε σε τι χάλια το έχουν φέρει. Φτάνει να δει κανείς την Ευχαθαλομίκλη, η οποία φέτος θα είναι χειρότερη ακόμη. Πέρσι, γεμάτη διοξίνες, φέτος θα είναι καταστροφική. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βορύδη. Θα ανάβουμε όμως μονά ζυγά τα τζάκια. Θα τα ανάβουμε μονά ζυγά. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Βορύδη, ο οποίος σήμερα μας ήρθε εδώ πέρα με το τίνα. There is no alternative. Δηλαδή, ναι, ακριβώς, there is no alternative. Γιατί? Γιατί μιλούσατε για φόρους με τους οποίους θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε. Δεν μιλήσατε καθόλου για τίποτα αναπτυξιακό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ που αντέδρασε, αντέδρασε σε ένα μέρος που αφορά την φορολόγηση αυτούς που διαφεύγουν, τη φοροδιαφυγή. Εδώ όμως, πρέπει να καταλάβετε κάτι η πολιτική, ότι υπάρχει και άλλη εναλλακτική λύση και να πάψετε επιτέλους να λέτε ότι είναι λάθος ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Τα λεφτά υπάρχουν μόνο που θα πρέπει να ενεργοποιηθείτε εσείς, να ενεργοποιηθούν τα κόμματά σας, να καθίσουν τα κόμματα και να κάνουν προγράμματα αναπτυξιακά. Δεν υπάρχει ένα αξιόπιστο αναπτυξιακό σχέδιο στη χώρα. Πώς λοιπόν θα μπορέσετε να βρείτε χρήματα όταν δεν κάνετε αναδιοθρατικά μέτρα, διαθρωτικά μέτρα, το πιο απλό επί 4 χρόνια, γιατί δεν έχετε περιορίσει την γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία μας στοιχίζει γύρω στα 16 δις. Γιατί δεν έχετε πατάξει το παραεμπόριο, το οποίο το βλέπετε μπροστά σας είναι. Λοιπόν, αυτό είναι άλλα 6 δις που θα μπορούσαμε να οικονομήσουμε από εκεί πέρα. Γιατί δεν, τα φρουτάκια, το παράνομο τσόγο, 7 δις εκεί. Τι κάνετε? Τι κάνετε? Αφήνετε την Τρόικα, που η οποία κανονικά θα πρέπει να έχει ένα ρόλο εδώ πέρα, με τα μακροοικονομικά. Και αυτή μπλέκεται με τα μικροοικονομικά και σας κάνει και δεν τολμάτε να ζητήσετε αύξηση στο φόρο της εστίασης. Για όνομα του Θεού, γιατί όλα αυτά? Γιατί δεν έχετε κανένα σχέδιο στο οποίο να κουμπώνουν οι οποιασδήποτε αυτές που θα κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα άνοιξε μια μεγάλη βεντάλια θεμάτων αυτή η ερώτηση. Ουσιαστικά είναι όλα μαζί. Αλλά παρακαλώ για μια σύντομη απάντηση. Όσο το δυνατόν σύντομη. Εγώ στην λογική της ερωτήσεώς σας δεν θα διαφωνήσω πολύ. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι πράγματι η στόχευση οποιοδήποτε οικονομικού προγράμματος πρέπει να είναι αναπτυξιακή.
Σε αυτή τη λογική λοιπόν, σε αυτή τη γενική κατεύθυνση είμαστε μαζί. Αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι ότι είναι τελείως αδύνατον να συζητήσουμε οτιδήποτε αναπτυξιακό. Πάντως ξέχασε να διαβάσει ο αγαπητός συμπολίτης από την έκθεση της Alpha Bank ότι χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο νόμο για το φόρο των ακινήτων βαθύτατα ηφαισιακό, αντιαναπτυξιακό. Ναι. Όχι, λέω, εγώ να συμπληρώσω όμως το εξής. Δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου αναπτυξιακός φόρος. Όλοι οι φόροι, υπ' αυτήν την έννοια, και όλα τα μέτρα προσαρμογής είναι ηφαισιακά. Δεν υπάρχουν αναπτυξιακά μέτρα με αυτή την έννοια. Όλα είναι ηφαισιακά. Νεοφιλελεύθερη Ακούστε. Λογική είναι αυτή. Δύο λεπτά. Νεοφιλελεύθερη τώρα, λογική. Εδώ λίγο πάλι άλλαξε. Ναι. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο τώρα όμως και σας παρακαλώ. Λοιπόν, δύο λεπτά. Κατά τη γνώμη μου. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Περιμένουν άλλοι 10 να ρωτήσουν. Ναι, όλα σοβαρά είναι. Ο καθένας το δικό του. Κατά τη γνώμη μου, να σας πω την αλήθεια, η επιβολή φορολογίας δεν έχει τίποτα το φιλελεύθερο. Μα τίποτε. Επομένως, στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο κάνουμε τώρα, και θέλω να είμαστε όλοι συνεννοημένοι σε αυτό, εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε ελλείμματα. Ελλείμματα δημοσιονομικά. Και κακά τα ψέματα, επιβαρύνεται η πραγματική οικονομία από αυτή την προσαρμογή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος σας λέει κάτι άλλο, σας λέει ψέματα. Άρα λοιπόν. Οι επιλογές που έχουμε να κάνουμε, όλες, δεν υπάρχουν εδώ στην προσαρμογή αναπτυξιακές επιλογές. Οι αναπτυξιακές επιλογές πράγματι είναι στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, είναι στο να μεταρρυθμίσεις τη δίκηση. Είμαστε πολύ θεωρητικοί. Θέλω να γυρίσουμε Όχι, στην ουσία αλλά, της αλλά, αλλά κακά τα ψέματα. Παρακαλώ. Τον διευκολύνετε εγώ τώρα. Σας παρακαλώ, μην το συνεχίσετε. Λαιλασία τη χώρα. Κάνουμε συνέδριο περί φιλελευθερίας. Λαιλασία τη χώρα είναι. Δεν μπορεί την. Κατάλαβα τι λέτε, αλλά δεν θα κάνουμε συνέδριο. Θα συζητήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Ελάτε, παρακαλώ. Παρακαλώ στο θέμα μας. Λέγομαι Αντώνης Νίνος, είμαι μεσίτης και δουλεύω στα νότια προάστια, στη Γλυφάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα είστε στο θέμα, γιατί είστε στην αγορά τη συγκεκριμένη. Είμαι στην αγορά, τη ζω, όλη μου τη μέρα την τρώω εκτός γραφείου και ακούω τον πόνο των ανθρώπων μιας ανεπτυγμένης περιοχής. Δηλαδή ακούω μια κυρία η οποία πουλάει το σπίτι της στη Βουλιαγμένη γιατί πρέπει να κάνει μια εγχείρηση. Ακούω ένα κύριο ο οποίος έχει υπερπολιτελή βίλα στο πανόραμα της Βούλας, την οποία μου λέει μπορούμε να την πουλήσουμε και να μου μείνουν 50.000 να τη βγάλω. Αυτά είναι τα βιώματα των τελευταίων ημερών που έχω εδώ πέρα. Θα μου επιτρέψετε κύριε Βορύδη να διαφωνήσω με το φόρο κατοχής. Συμφωνώ πάρα πολύ με τον καθηγητή που τον χαρακτήρισε χαράτσι. Θεωρώ ότι είναι χαράτσι. Διότι όταν δεν έχεις εισόδημα, από πού θα βρεις να το πληρώσεις. Και σήμερα δυστυχώς δεν μπορείς πλέον ούτε και να το πουλήσεις το ακίνητό σου. Ούτε χρηματοδότηση υπάρχει, ούτε αγοραστικό κοινό υπάρχει. Ερχόμαστε τώρα στην πρόταση που κάνατε, πολύ σωστά, με τη Visa 250.000 οι υπήκοοι τρίτων χωρών που θα μπορούν να παίρνουν, μπας και κινηθεί η αγορά ακινήτων, εντάξει. Αυτό το κάνατε, το θαυμάσαμε, συμμετείχαμε με τον κύριο Ρεβίθη εκεί πέρα, αλλά όμως να ξέρετε, η Ισπανία το έκανε 150.000 και η Κύπρος 90. Σε τι πλεονεκτούμε για να πάρουν στην Ελλάδα, πρώτον αυτό. Λέτε να το μειώσουμε. Σας λέω τα συγκριτικά παραδείγματα. Να το μειώσουμε. Αυτή πόσες αγοροπολισίες έγιναν, μπορείτε να μας πείτε. Πόσες γίνανε. Γίνανε. Δεν έχουν γίνει. Και μπας περίπτωση, διότι και εκεί τρομερή γραφειοκρατία. Εμείς παρουσιάσαμε κάποια στοιχεία στη Real News πριν από μερικές εβδομάδες. Αυτή η οποία σκίζει με το μέτρο αυτό, έχει φέρει επενδυτές, είναι η Κύπρος. Γιατί είναι 90, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι 250. Καταλάβατε. Και δεν μετά είναι όμως η γραφειοκρατία, τα προβλήματα. Να σας πω δεύτερο. Από τη δουλειά μου και από την εμπειρία μου που την κάνω 20 χρόνια. Εντάξει. Λέτε να πούμε 3%. Κάντε το. Και δεν αγοράζει το φόρο μεταβίβαση. Για το φόρο μεταβίβαση. Κάντε το. Το λέτε και αυτοί οι λίγοι που θέλουν να αγοράσουν, ξέρετε τι λένε, επειδή μήνες το λέτε. Λένε κάτσε να γίνει και θα δούμε. Εντάξει, θα γίνει. Θα γίνει. Ναι, αυτό κύριε, τελειώνουμε τώρα. Κύριε τελειώνουμε. Συνάδελφε, κύριε Χατζηνικολάου, και αυτό είναι παγίδα. Με φόρο υπεραξίας. Μπορεί να μην το ξέρει ο κύριος Βορύδης, να το πούμε. Καταρχάς έχει εξαγγελθεί ο φόρος μεταβίβασης για 3%. Αυτό έχει παγώσει την αγορά. Ο φόρος υπεραξίας. Θα σας πω. 15, έχει παγώσει καταρχάς. Ένα λεπτό. Έχει παγώσει την αγορά. Και έτσι, και δεν γίνεται. Γιατί δεν το κάνει αύριο ο κύριος Στουρνάρας. Και θα σας πω κάτι. Αυτό είναι παγίδα όπως έγινε και επί πρωθυπουργίας του κυρίου Μητσοτάκη που σε 6 μήνες βγήκε εκτός υπερτίματος. 15% υπερτίμα σε όποιον πουλήσει. Άρα θα πάει κάποιος να αγοράσει, θα πληρώσει 3% από 10 και θα πάει ο πολιτής να πληρώσει 15% φόρο υπεραξίας. Επί ποιος αξίας, επί μιας ψεύτικης αξίας. Επί της αντικειμενικής. Ναι, μιας ψεύτικης αξίας που σημαίνει 30%. Υπάρχει λοιπόν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης. Υπάρχει άνθρωπος που θα πουλήσει με 30% φόρο πολιτής, ούτε καν να το σκέφτεστε να επιβληθεί φόρος υπεραξίας. Θα εξαφανίσετε, θα διαλύσετε την αγορά. Αυτό το λέμε και στην αντιπολίτευση, το λέμε και σε εσάς. Ήδη έχει διαλυθεί η αγορά κινήτων, ήδη η ψυχολογία είναι αρνητική. Και αν επιβληθεί ο φόρος υπεραξίας σε τόσο μεγάλες αντικειμενικές αξίες. Στην αγορά που γράφει υποαξίες. Θα πρέπει να δικαιολογήσω το πόθεν έσχεση στις αντικειμενικές αξίες, οι οποίες είναι στο Θεό ενσυγκριτικό. Οι ερωτήσεις των δύο κυρίων είναι ουσιαστικές για να μάθει ο τηλεθεατής σήμερα τι ακριβώς συμβαίνει. 14.000 οικοδομικές επιχειρήσεις είναι σε πλήρη αδράνεια. Και θα είναι, δεν υπάρχει άνθρωπος να δώσει 23% ΦΠΑ. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Ακούστε, έχω παραδείγματα, σας το λέω. Ακούστε, συμφωνώ. Δεν υπάρχει άνθρωπος να δώσει 23% ΦΠΑ να αγοράσει σπίτι. Ένα εκατομμύριο. Και δεν ξέρω να γίνεται σε άλλη χώρα αυτό το πράγμα. Ένα εκατομμύριο εργάτες, τεχνίτες και επιστήμονες είναι χωρίς αύριο. Το 1,5 εκατομμύριο η επίσημη ανεργία αποτελείται από 1 εκατομμύριο των 200 εμπλεκομένων κλάδων με την οικοδομική δραστηριότητα. 120.000 μηχανικοί είναι στα πρακτορία ταξιδίων να φύγουν για άλλες χώρες. Δεν υπάρχει αντικείμενο για τους μηχανικούς. Και αυτή τη στιγμή αυτές οι επιχειρήσεις που είναι σε πτήρη αδράνεια καλούνται να πληρώσουν ένα νέο φόρο και ένα συμπληρωματικό φόρο, γιατί είναι όλες πάνω από 300.000 ευρώ, για ακίνητα που δεν μπορούν να πουλήσουν, για το εμπόρευμα που είναι στοκ στην αποθήκη τους και που δεν έχει τιμή. Και καλούνται επίσης από την 1η-1η που δεν ξέρουν οι κύριοι που δεν είναι η δουλειά τους, ο κύριος Δεβίτης κλπ. Ότι άλλαξε το φορολογικό καθεστώς και φορολογούμεθα με λογιστικό προσδιορισμό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Έξοδα, έσοδα. Έσοδα επιπλασματικών αντικειμενικών αξιών και έξοδα με τιμές ΕΚΟ. Μιλάμε ότι όσα χρήματα θα πάρεις από την πώληση θα τα δώσεις για την εφορία. Ποια ανάπτυξη, για ποιο αύριο, για ποιο μέλλον. Και χαίρομαι που είναι εδώ ο κύριος Βορύδης, γιατί είναι ένας εκ των πλέον αξιοπίστων του κόμματος που κυβερνάει, να μας δώσει απάντηση σε αυτό. Εάν δεν μπορεί σήμερα, δεν είναι έτοιμος, θα πρέπει η κυβέρνηση να δώσει απάντηση ουσιαστική. Μπορώ να τελειώσω μια τελευταία. Ολοκληρώστε, μια τελευταία ερώτηση στον κύριο Βορύδη, που εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Κύριε Βορύδη, ένας άνθρωπος έχει αγοράσει ένα κίνητο 500.000 με δάνειο. Ξέρετε ότι τα δάνεια τα δίνανε και πάνω από το 100% με το επισκευαστικό και με τα γνωστά κόλπα που γινόντουσαν. Εντάξει. Και ξέρετε ότι τα πρώτα χρόνια οι δόσεις ήταν τοκοχρεωτικές, δηλαδή από αυτά που έδινες το 90% ήταν τόκος, το 10% κεφάλαιο. Μετά από 3-4 χρόνια αυτός ο άνθρωπος χρωστάει 400.000 και το σπίτι του κάνει 300. Τι τον συμβουλεύετε, να συνεχίσει να πληρώνει το υπόλοιπο των 400 για ένα σπίτι που κάνει 300, να σηκωθεί, να φύγει, να τα φεσώσει όλα? Τι τον συμβουλεύετε να κάνει αυτόν τον άνθρωπο? Ναι. Λοιπόν, νομικά πρόσωπα, το οποίο το θεωρώ σημαντικό, υπάρχει καταρχήν πρόβλεψη. Και λέει ότι κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, εάν υπάρχει μειωμένος κύκλος εργασιών στα σπίτια. Δεν είναι νομικά πρόσωπα όλοι οι κατασκευαστές στην Ελλάδα. Είναι ατομικές επιχειρήσεις. Φυσικά πρόσωπα είναι με το παλιότερο. Είναι ατομικές έτσι. Κύριε Βορύδη, για να πάρεις οικόπεδο αντιπαροχή, σαν νομικό πρόσωπο δεν παίρνεις. Πρέπει να είσαι προσωπική επιχείρηση, να αγκιάσαι με την προσωπική σου περιουσία ότι θα τελειώσει το ακίνητο. Άρα είμαστε ουσιαστικά προσωπικές επιχειρήσεις. Μου θέσατε ένα ζήτημα. Αν κατάλαβα καλά, μου θέσατε μια σειρά από ζητήματα. Αλλά αν κατάλαβα καλά, ένα ζήτημα το οποίο θέσατε είναι το ζήτημα της φορολόγησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των οικοδομικών. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Διότι αυτές οι επιχειρήσεις έχουν κάνει κατασκευές. Μπορεί να μην έχουν εμπορήσει να μεταβιβάσουν, να κάνουν πωλήσεις. Άρα εμφανίζονται να έχουν σημαντική ακίνητη περιουσία. Μου θέτετε λοιπόν αυτό το ερώτημα, έτσι δεν είναι? Καλά το κατάλαβα? Βεβαίως. Λέω λοιπόν ότι στον νόμο υπάρχει πρόβλεψη για τα νομικά πρόσωπα. Τώρα, μπορεί τα νομικά πρόσωπα μην το παίρνετε στενά, να το βάλουμε ή επιτιδευματίες, ώστε να καλύψουμε παραδείγματος χάρη και τις ατομικές επιχειρήσεις. Δεν έχω δει τώρα τη συγκεκριμένη διατύπωση του νόμου, δεν τον έχω. Αλλά μιλώ τώρα για τους επαγγελματίες του χώρου. Εκεί λοιπόν υπάρχει ρύθμιση με την οποία υπάρχει αναβολή της πληρωμής του φόρου αν έχει χαμηλό κύκλο εργασιών και υπάρχει και αναβολή πληρωμής του φόρου αν έχει υποστεί 30% μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Υπάρχουν λοιπόν σε συζήτηση, και εδώ αξίζει να παρέμβετε σε αυτή τη συζήτηση, έτσι, ότι προφανώς υπάρχει ρύθμιση πολύ για αυτό. Αυτό που έτσι, υπάρχει και το τρίτο, ρύθμιση, κύριε Βορύδη, που θα πρέπει να το πείτε. Δεν υπάρχουν ή δεν
Ευθύνονται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως βάζει και για υπάρχουν. Τα φυσικά πρόσωπα, ναι. Να μην υπάρχουν. Λοιπόν, άρα λοιπόν θέλω να πω, υπάρχουν καταρχήν προβλέψεις ως προς αυτό, οι οποίες προφανώς είναι προς συζήτηση. Μάλιστα. Τώρα. Ελάτε. Ναι. Αν μου απαντήσετε. Ναι. Λοιπόν, τώρα απλώς εκείνο το οποίο μου θέσατε είναι στην πραγματικότητα το ζήτημα της μεγάλης επιβαρύνσεως ακριβών ακινήτων, αν το διατυπώνω καλά, και εξ αυτού του λόγου της αδυναμίας μεταβιβάσεων, πράξεων και της κρίσης στην κλιματαγορά από αυτό. Και εκτός αυτού κάποιοι άνθρωποι χρωστάνε περισσότερα από ό,τι αξίζει το σπίτι τους. Απαντώ. Σήμερα. Απαντώ. Ακούστε κάτι. Εγώ απλώς διερωτώ με, αν τη συζήτηση αυτή την κάνουμε με αφορμή τον ενιαίο φόρο ή ανοίγουμε μια γενική συζήτηση για τη φορολόγηση των ακινήτων. Προσέξτε. Διότι η απάντηση σε αυτό που μου λέτε, ειδικώς για τα ακίνητα που είναι αστικά, είναι ότι θα πληρώσουν με αυτόν τον φόρο λιγότερο από ό,τι πλήρωναν. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτός ο φόρος. Όχι τα ξενίκιαστα. Σωστά. Πολύ ωραία. Όχι τα ξενίκιαστα. Μία άλλη διάσταση, ας το πει τώρα ο κύριος Παραγιάς αυτό, γιατί αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να ακουστεί. Τα ξενίκιαστα θα πάνε φυλακή, κύριε Βορύδη. Λοιπόν, για πείτε φυλακή το. Θα πάνε. Πείτε το. Θα πάνε φυλακή. Γιατί τα ξενίκιαστα που το ρεύμα είχε κοπεί όταν ο τελευταίος ενοικιαστής αποχώρησε εδώ και χρόνια, αυτά εξαιρέθηκαν και δικαίως από το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ. Τώρα εδώ δεν υπάρχει καμία διάκριση, δεν υπάρχει έλεος. Φανταστικές, τεράστιες, απίστευτες αξίες σε γραφεία ξενίκιαστα, σε καταστήματα με συντελεστές εμπορικότητας. Συντελεστές, αυτό είναι το πιο ωραίο απ' όλα. Συντελεστής εμπορικότητας. Που η πρώτη μορφή του ΕΜΦΑ είχε αυτή τη δικαιοσύνη. Δεν έλαβαν υπόψη το συντελεστή εμπορικότητας. Τώρα έρχεται το καπέλο του ΦΑΠ και σου λέει δεν με νοιάζει. Έτσι. Ο κόσμος αυτός είναι που θα πάει στη φυλακή. Όλοι λένε να πληρώσουν οι μεγάλες περιουσίες. Να το πούμε να τα ακούσουν όλοι. Κύριοι, οι μεγάλες περιουσίες σήμερα είναι οι ξενίκιαστες περιουσίες. Βεβαίως. Ακριβώς. Αφήστε λοιπόν, δώστε στον κόσμο όχι, λοιπόν. Να πούμε, όχι να κάνει φοροδιαφυγή. Εμείς δεν ζητάμε, σας παρακαλώ και τζαγκάρι. Δεν ζητάμε εμείς απαλλαγή. Εμείς ζητάμε χρέωση στη μισή αξία για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους φόρους. Ποτέ δεν κάναμε εμείς αγώνα ως Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων να μην πληρώνουμε φόρους. Όχι. Ο αγώνας μας έχει το στόχο να μπορούμε να πληρώνουμε τους φόρους χωρίς να πάμε φυλακή. Και τώρα κινδυνεύουμε να πάμε φυλακή. Εδώ να ρωτήσω να πω τον κύριο Παραδιάπλο, ποιο κάτι ήταν. Μισό λεπτό, κύριε Βορύδη. Γιατί ποιο θα ήταν σημαντική την επισήμανση και θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό. Ναι, ένα λεπτό. Ότι μόνο αυτό είναι σημαντική συμβολή εδώ του κύριου Παραδιά. Κατά τη γνώμη μου, είναι για από τα σημεία. Ναι, για τα ξενίκιαστα. Κατά τη γνώμη μου, είναι από τα σημεία στα οποία υπάρχει ελάττωμα στον νόμο και κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, εγώ το ακούω, το ακούω αυτό, για αυτή την παρέμβαση έτσι, ότι θα υπάρχει, πρέπει να υπάρχει μια ελάμφρυση. 50% λέει ο Παραδιά τώρα. Αυτό είναι. Αυτόματι. Όπως ξέρετε και ένα αντικείμενο. Κάθε χρονιά που είναι ξενίκιαστο. Αλλά αυτό είναι νομίζω μια σημαντική παρέμβαση. Άλλο το νομοσχέδιο θα έρθει για 15η φορά πίσω από ό,τι φαίνεται. Οπότε θα τα ξαναδούμε. Και φαίνεται ότι πλέον η διαχείριση των ακινήτων δεν εντάσσεται σε ένα εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση. Είστε άνθρωποι τη αγορά. Όποιο μπορεί να μου απαντήσει. Γιατί μια συζήτηση με τον Στουρνάρα θα την κάνατε. Δεν μπορεί. Του καταθέσατε μια πρόταση που του λέτε ψάχνει 2,9 να εισπράξει. Αυτό είναι ένα δίκαιο φόρο. Κοιτάξτε, ή ο προηγούμενος ήταν πιο δίκαιος ή δεν έχετε. Γιατί το νομοσχέδιο βγήκε σε διαβούλευση, υποτίθεται. Δεν έγινε. Κάνατε κουβέντες εσείς με τον Υπουργό. Οι συζητήσεις όλες τελειώνουν στο ότι εγώ θέλω 3 δις. Ζητώνται 4 δις από την ακούστε να σας πω. Ζητώνται 4 δις. Εσείς έχετε κάποια καλύτερη πρόταση. Να δούμε το χρονολογικό της υπόθεσης αυτής. Είναι 3 χρόνια, κάθε χρονιά είναι και άλλος φορολογικός νόμος. Ήταν αφορολόγητο τα 600.000 ευρώ. Πήγαμε στα 400 επί Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ήρθαμε στα 200 επί Γεωργίου Παπανδρέου. Έτσι, πάμε έτσι, στο 0 τώρα. Έτσι. Κατεβάζουμε τον πύχη να βάλουμε πολλά βόδια μέσα. Γι' αυτό μίλησε για χαράτσι ο κύριος ο καθηγητής εδώ. Με τα αγροτεμάχια, το σχέδιο νόμου, ναι, η πρόταση πριν τον αλλάξουν οι βουλευτές. Ήταν καλύτερο. Με δεδομένο τον παραλογισμό θέλω 4 δις. Πιο σωστός ήταν, βεβαίως. Δυστυχώς και όλα άλλαξαν από κάποιους αντάρτες της κυβέρνησης, βουλευτές, οι οποίοι έθεσαν βέτο, κάποιοι να μην πληρώσουν τα λεφτά. Δεν το λέτε το αντάρτες έτσι γιατί ανατρίχιασα. Έτσι, μα έγινε δεν μπορώ, τρομάζω. Άλλαξαν, όχι. Τρομάζω, τους σκέφτομαι με τα φυσεκλίκια και τρομάζω. Οι αντάρτες του Πασόκ μικρή διακοπή και σε λίγο πάλι μαζί. Τον άλλαξαν τον. Επιστρέφουμε. Και τι κάνει, πώ σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφραζούλα είναι. Τον σλιόμ, ολίφκε θρόμπα, ντα. Τζέλι βιέξπορτ, ει Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή, άντε γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκη. Τώρα δεν θα σταματά να μιλά με του συνεργάτε σου.
Γιατί με τα νέα προγράμματα ο The Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά, έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Ώρα να πάρεις τα πάνω σου στο Regency Casino Montparnasse. Φαγητό, ποτό και παιχνίδι για την πιο προσιτή διασκέδαση που τα έχει όλα. Και αυτό το μήνα πάρε τα πάνω σου με συναρπαστικές κληρώσεις για πολλά κέρδη και επιπλέον κάθε Τρίτη και Πέμπτη δωρεάν είσοδο μέχρι τις 8. Regency Casino Montparnasse. Όλα γύρω από εσένα. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε Τώρα, άμα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank, οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιώς. Νητσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος, ό,τι καλύτερο. Την Κυριακή με τη Real News, η Μικρασιατική Εκστρατεία, από το έπος στη Δραγωδία, η απάντηση του Σαράντου Καργάκου στην περισυνοστισμού θεωρία, μαζί, επαιτειακό Harper's Bazaar, 200 τεύχη δύναμης και ομορφιάς και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Σαν Έλληνες, πρώτα-πρώτα διδαχτήκαμε πως τα πράγματα είναι απλά. Στην πορεία, κάποιες φορές γίνονται περίπλοκα. Όμως όταν έρχεται η ώρα να καθαρίσουμε, η λογική αυτή είναι που μας σώζει. Γιατί μας υπενθυμίζει πως ο απλούστερος τρόπος θα είναι πάντα και ο καλύτερος. Ολοκληρωμένη σειρά Αρκάδη, με βάση το πράσινο σαπούνι από ελαιόλαδο. Με τετράγωνη λογική, πάντα καθαρίζεις. Νητσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος, ό,τι καλύτερο. Ξέχασε το DNA, το VDC, το DST, το TCT. Ξέχασε την κορυφαία τεχνολογία. Ξέχασε τις προδιαγραφές. Ακόμα και τον προορισμό σου. Απλά οδήγησε. Αλφα Ρωμαίο Τζουλιέτα. Από 17.900 ευρώ. Από τότε που χώρισα με την Ελενίτσα και βγήκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Θανάση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να... Τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της, να έχει τα ίντερνετ της, να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα όλοι θα βάλουν ΟΤΕ Double Play και ΟΤΕ TV. Απόκτησε και εσύ ΟΤΕ Double Play και ΟΤΕ TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα.
Στην κυρία Μακρύ θα πάω, η οποία κάτι ήθελε να ρωτήσει. Τον κύριο Σταθάκη θέλω να ρωτήσω, ναι. Γιατί προηγουμένως ακούσαμε την εμπεριστατωμένη ανάλυση που έκανε, αλλά εγώ κράτησα ένα ποσό, 1,8. Έτσι δεν είπατε? Αν σήμερα η κυβέρνηση έψαχνε 1,8, φαντάζομαι ότι δεν θα υπήρχε λόγος να το συζητάμε καν. Θα ήταν σίγουρα πολύ δικαιότερο. Θα είχε καταργήσει το χαράτσι για τα 5 εκατομμύρια. Θα είχε καταργήσει το χαράτσι, θα ήταν σίγουρα πολύ καλύτερο. Γιατί τώρα ουσιαστικά ψάχνει τα διπλά από αυτά, κύριε Σταθάκη. Ναι. Εγώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς δεν θα φορολογήσετε τα ακίνητα. Τις δαπάνες σίγουρα δεν θα τις μειώσετε, ακριβώς με τις προσλήψεις και τα λοιπά που θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Τους φόρους θα τους έχετε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Θα καταλήξω λοιπόν στην ερώτηση που έχετε, έχουμε βαρεθεί να σας κάνουμε και έχετε βαρεθεί να απαντάτε. Υπάρχουν τα λεφτά, κυρία Μακρύ. Στη φοροδιαφυγή, όλα στη φοροδιαφυγή και στο λαθρεμπόριο. Ωραία. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να καλύψετε όλα αυτά τα ανοίγματα που κάνετε. Σωστά ενδεχομένως, αλλά δεν καλύπτονται με τίποτα. Το πρόγραμμα είναι πολύ ανελαστικό. Μάλιστα. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι μιλάμε και θα συμφωνήσουμε όλοι ότι θα έχουμε ένα ισοσκελισμένο προϋπολογισμό μέσα σ' άκρες. Δεν μπορούμε ενδεχομένως να... και με ένα μικρό πλεόνασμα. Γιατί η απάντηση εύκολη θα ήταν να αυξάναμε το έλλειμμα του προϋπολογισμού, οπότε θα βρίσκαμε λεφτά. Αλλά δεν μπορούμε, άρα θα έχουμε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Θα κάνουμε όμως δύο πράγματα. Πρώτον, θα αναδιανύμουμε τους φορολογικά βάρη. Αυτό είναι δεδομένο. Φαίνεται και στον τρόπο που συζητάμε σήμερα, φαίνεται και στην πάταξη φοροδιαφυγής. Εμένα μου πριν με τους μέσους όρους ότι θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα γίνει η διανομή με τους μέσους όρους? Θα σας πω, επανέρχομαι στο κεντρικό θέμα. Η Ελλάδα είχε φοροδιαφυγή 20% του ΑΕΠ και η Ευρώπη 10% μέχρι την κρίση. Στην Ελλάδα μέσα στην κρίση η φοροδιαφυγή έχει αυξηθεί στο 30% του ΑΕΠ. Σημαίνει ότι έχει αυξηθεί η φορολογητέα ύλη που δεν εντάσσεται πλέον στο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν καλύψεις με κάποιο τρόπο ένα μέρος αυτής της τρύπας, δεν μπορούν να διανύμουμε τα φορολογικά έσοδα. Δεύτερο χαρακτηριστικό, σήμερα που μιλάμε, από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων με εξαίρεση τους μισθωτούς, συνεχίζουμε να μαζεύουμε με 4,5 μονάδες του ΑΕΠ λιγότερο από ότι η Ευρώπη και 4,5 μονάδες θα έπινε 8 δις. Άρα θα αυξήσετε το φόρο δηλαδή των φυσικών προσώπων. Όχι, δεν θα αυξήσουμε κανένα φορολογικό συντελεστή. Αν δεν συλλάβουμε αυτό, ένα μέρος αυτού του κομματιού, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να ελαφρύνει στο σύστημα των εσόδων σου. Συγγνώμη, αλλά το φόρο φυσικών προσώπων τώρα τον πληρώνουν κατεξοχήν μισθωτοί και συνταξιούχοι. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Τους εξαιρώ αυτούς. Και από πού θα πάρετε δηλαδή? Αυτοί έχουν και λουκέτα βέβαια. Αυτοί είναι υπερφορολογημένοι. Η φοροδιαφυγή είναι στις άλλες κατηγορίες εκ των πραγμάτων και... Σωστά, αλλά πρώτα πρέπει να την εντοπίσετε και σωστά βεβαίως. Σας είπε ο κύριος Χατζηνικολάου. Ωραία, ότι το εργαλείο το έχουμε πει, να το ακούμε από 5 το περσιολόγιο, 10 κυβερνήσεις κτλ. Δεν είναι φορολογικό εργαλείο, αλλά μέσα σε 1-2 χρόνια θα αρχίζει να αποδίδει, επειδή όλες οι μεταβολές στην περιουσία πρέπει να καταγραφούν. Στο ενδιάμεσο των 2 ετών, γιατί το πρόγραμμα τώρα τρέχει. Δυστυχώς μακάρι να δεύτερη έχουμε αυτή πηγή. Την πολυτέλεια. Θα δουλεύουν και με ένα άλλο μνημόνιο. Δεύτερη πηγή. Νομίζω ότι πρέπει να σταθεροποιήσουμε πάση θυσία, και αυτό μπαίνω στο αντιμνημόνιο, στον αντίποδα του μνημονίου. Πρέπει να σταθεροποιήσουμε πάση θυσία τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Να σταματήσει η συνεχής πτώση που αποτελεί το βασικό ηφαισιακό επίπεδο. Εκεί προτείνουμε δύο πράγματα: επιστροφή κατώτατα του μισθού και συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες θα σταθεροποιήσουν το σύστημα. Αν θέλει η αγορά, θα σας ακολουθήσει. Με συγχωρείτε, η αγορά θα μας ακολουθήσει. Κάνω τον αντίλογο σε κάθε που λέτε, απλώς για να το διευκρινίσουμε. Αν θέλει η αγορά, θα σας ακολουθήσει. Αυτό τρίτο θέμα είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και ευρωπαϊκή πόρη. Είναι μεγάλη συζήτηση πώς και γιατί μπορεί να ενισχυθεί αυτό των δημοσίων επενδύσεων. Αλλαγή αναπτυξιακού νόμου, στόχευση των πόρων στην παραγωγή και ούτω καθεξής. Τελευταίο και κρίσιμο θέμα. Δεν μπορεί να υπάρχει ρευστότητα στην οικονομία αν δεν λυθεί το τραπεζικό ζήτημα. Το τραπεζικό ζήτημα, παρά την ανακεφαλαιοποίηση, μεταφέρει συνεχώς το πρόβλημα των κόκκινων δανείων και των επιχειρηματικών και των στεγαστικών. Δεν δίνει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν λύσεις. Θα σας πω ποια είναι η λύση. Εκ των πραγμάτων και από τη συζήτηση φάνηκε ότι αυτή τη στιγμή οι τράπεζες έχουν τίτλους που δεν έχουν τιμή, τα κόκκινα δάνεια. Αν δεν υπάρξει μια θεσμική ρύθμιση, επιμένω θεσμική ρύθμιση, η οποία να προσαρμόζει τα δάνεια στις πραγματικές τιμές των ακινήτων, αυτό μπορεί να υπονοεί ένα μεσοσταθμικό κούρεμα της τάξης του 15-20%. Αν δεν προσαρμόσει τα δάνεια στην δυνατότητα του δανειολήπτη να το πληρώνει,
με επιμήκυνση, προσαρμογή του επιτοκίου. Του υπάρχουν οι μηχανισμοί. Του κάθε δανείου. Του κάθε δανείου. Πολύ σωστά. Στο σύνολό τους. Και αυτά που εξυπηρετούνται και αυτά που δεν εξυπηρετούνται, τα κόκκινα. Τότε θα αποκτήσουν τίτλους, τιμή οι τίτλοι των τραπεζών. Τότε θα μπορούμε να μιλάμε για μια σοβαρή εξυγίαση του τραπεζικού συστήματος. Και τότε ο έλεγχος που ασκεί το ΤΑΦΧΣΙΓΜΑ, γιατί όλες οι τράπεζες ανήκουν στο ΤΑΦΧΣΙΓΜΑ, με μια πολύ πιο σοβαρή δημόσια παρουσία θα αποκτήσει νόημα. Αν δεν λυθούν και τα τρία θέματα τα οποία μόλις έθιξα, τότε δεν υπάρχει απάντηση στο ερώτημα πού θα βρεθούν τα λεφτά. Μάλιστα. Ελάτε, το όνομά σας και την παρέμβασή σας. Ευχαριστούμε τα Ραφάλ του ραδιοφωνικού σταθμού. Ελάτε, ελάτε, άστε τα αυτά τώρα. Μας αφήσανε και προσγειωθήκαμε. Μην κάνεις τον τράγκα. Στο γήπεδο προσγειωθήκαμε στο αεροδρόμιο και ανεφοδιαζόμαστε με μετάψιμα και πυραμαχικά. Καλά. Λοιπόν, ακούμε φόρους, φορολογίες, δαπάνες, αριθμούς, κοντραριθμούς, αυτά. Κύριε βουλευτές, λάθος, συγγνώμη, κύριε βουλευτές ήθελα να πω. Α, καλά, εσύ έχεις κάνει πρόβα στον καθρέφτη. Γλώσσα αναφάνουσα, λέει την αλήθεια μάλλον, από τι θα πούμε. Ξέρετε το Σύνταγμα, πιστεύω γι' αυτό καλεστήκατε και το έχετε διαβάσει, το πιστεύω. Και ο σκοπός του Συντάγματος όταν ορκιστήκατε ήταν να υπηρετήσετε το λαό και το Σύνταγμα εδώ πέρα. Θα ήθελα να σας διαβάσω για την κοινωνική πολιτική. Δεν μίλησε κανένα σας για τον κόσμο που υποφέρει και που πεινάει. Το άρθρο 9 του Συντάγματος, η παράγραφος πρώτη μας λέει: «Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική, οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη». Και αυτό θα μας μιλήσει ο κύριος Χρυσόγονος, θα μας το αναλύσει. Και στο άρθρο 21 μας λέει, στην παράγραφο 4, «Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς και την αποτελούνται, λέει, που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αναπόφευκτη ειδικής φροντίδας του κράτους». Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η δημιουργία πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Και το 6, τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων και να εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή του κράτους. Μάλιστα. Αυτό είναι το Σύνταγμα. Και ήθελα να του ρωτήσω και κάτι άλλο. Δύο, συγγνώμη, κύριε Νίκο. Εγώ σου μιλάω στον Νίκο. Σχεδόν έχουμε την ίδια ηλικία. Αν έχετε ακούσει για την Ατζέντα 21, στις αρχές του Ιουνίου του 1992, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, 178 αρχηγοί κρατών συγκεντρώθηκαν στο Ρίο Ντετζανέριο και υπέγραψαν τη σχετική λειτουργία του κόσμου για τον 21ο αιώνα. Ουσιαστικά μετά το 2005. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τα κύρια βήματα της Ατζέντα 21, που σύμφωνα με αποφασιθέντα του Iron Mountain, σύμφωνα με τον κίνδυνο προς τη θέμενη καταστροφή του περιβάλλοντος. Ένα σχέδιο ότι ήταν η καταστροφή του περιβάλλοντος. Πρέπει να τελειώσει. Και διαβάζεις από μέσα, πρέπει να τελειώσει. Ναι, έλα. Αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω. Ποιο είναι το ερώτημα? Τι κάνετε για την κοινωνική πολιτική, για τους πολίτες που υποφέρουν γι' αυτά? Όλα αριθμούς, δάνεια, κάρτες, επενδύσεις και αυτά. Το Σύνταγμα το λέει, δεν το λέω εγώ, είναι λαός. Το Σύνταγμα το λέει. Πρέπει να εξαιρεθούν και μας το πει ο κ. Χρυσόγονος αναλυτικά. Αν πιστεύετε στο Σύνταγμα και θέλετε να το τηρήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Κ. Χρυσόγονος, το Σύνταγμα, το Σύνταγμα ισχύει, αλλά δεν εφαρμόζεται. Αυτή είναι η απάντηση. Διότι έχουμε μια συστηματική πορεία προς την καταστρατήγηση του Συντάγματος. Διότι στην πραγματικότητα η Ελλάδα, μέσα από αυτό το πρόγραμμα, μετατρέπεται σε μια αποικία χρέους. Διότι δεν είναι μόνο το Σύνταγμα το οποίο κατοχυρώνει δικαιώματα. Τα ίδια δικαιώματα τα κατοχυρώνει και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δικαιώματα εφαρμόζονται, παραδείγματος χάρη, για τους Γερμανούς ή τους άλλους Βόρειους, για τους Έλληνες δεν εφαρμόζονται. Ισχύουν θεωρητικά μόνο. Κύριε Βορύδη, θα κάνετε κάποιο σχόλιο? Έχει ανακηρυχθεί σε υπέρτατη αρχή η δημοσιονομική προσαρμογή και βέβαια γι' αυτό ήταν και από τους λόγους που κηρύχθηκε και συνταγματικό το μνημόνιο. Το μνημόνιο δεν κηρύχθηκε ποτέ συνταγματικό ως σύνολο. Ανοχή. Έχουν εξεταστεί συγκεκριμένες πτυχές του μνημονίου από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο δεν είναι καν συνταγματικό δικαστήριο, διοικητικό δικαστήριο είναι. Εδώ υπάρχει άλλη παθογένεια, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει δικαστήριο το οποίο να είναι αρμόδιο να ακυρώσει συνολικά έναν αντισυνταγματικό νόμο με ισχύ έναντι πάντων. Πρέπει να προσφεύγει ο καθένας για τον εαυτό του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η ουσία του πράγματος είναι ότι τα κοινωνικά ιδίως δικαιώματα
έχουν ισοπεδωθεί στην πράξη την εποχή των μνημονίων. Εδώ σωστά διάβασε ο συμπολίτης μας το άρθρο 21 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι το κράτος οφείλει να μεριμνά για τη στέγαση όσων στερούνται στέγηση ή στεγάζονται ανεπαρκώς. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι μισοί περίπου ή δεν ξέρω πόσο ποσοστό στεγάζονται μεν, αλλά δεν καταφέρνουν να ζεσταθούν το χειμώνα, διότι δεν έχουν χρήματα για να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης. Και οι υπόλοιποι κινδυνεύουν να χάσουν και αυτοί που έχουν τα σπίτια τους, να τα χάσουν και αυτοί. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για κατάσταση, επαναλαμβάνω, στην οποία το Σύνταγμα θεωρητικός ισχύει, πρακτικός έχει καταλήξει να μην εφαρμόζεται κάτω από τον εκβιασμό των δανειστών. Λοιπόν, περί συντάγματος. Πρώτον, ό,τι έχει περάσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει προσβληθεί για τη συνταγματικότητα από την αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει νόμος που να μην έχει προσβληθεί για τη συνταγματικότητα. Για τη συνταγματικότητα, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, πράγματι μπορεί να προβληθεί και κρίνεται από το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο έχει αποφανθεί από αυτό. Επειδή μπορεί να μην αρέσει η απόφαση του Κοινοβουλίου ως προς το ζήτημα της συνταγματικότητας, λογικό και αυτό, έχει προβλέψει ο νομοθέτης μας τον λεγόμενο διάχυτο έλεγχο της συνταγματικότητας. Ο διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας σημαίνει τι, ότι πάμε στο δικαστήριο, σε όποιο δικαστήριο να είναι, και τελικά λέμε τις απόψεις μας περί της συνταγματικότητας και το δικαστήριο αποφαίνεται. Τελικώς, προφανώς, αυτά για μείζωνα ζητήματα θα φτάσουν στο ακυρωτικό μας δικαστήριο, στο ανώτατο δικαστήριο, που είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό ελέγχει τη συνταγματικότητα. Παρεμπιπτόντως, αυτά ετέθησαν με πρωτοβουλία διαφόρων φορέων και με αφορμή διαφόρων άρθρων και ρυθμίσεων, ετέθησαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ετέθησαν. Και εκκρύψαν συνταγματικά. Άρα λοιπόν, εν συνεχεία η επίκληση του ιδίου επιχειρηματός, εγώ δεν μπορώ να πω ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει το επιχείρημά του, διότι ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του για το τι είναι συνταγματικό και τι δεν είναι συνταγματικό. Λέω όμως ότι εκεί που είμαστε υποχρεωμένοι να συμφωνήσουμε όλοι είναι όταν υπάρχει απόφαση του αρμοδίου οργάνου που κρίνει τη συνταγματικότητα. Αυτά για τη συνταγματικότητα. Κοινωνικά δικαιώματα. Τα κοινωνικά δικαιώματα στην πραγματικότητα τι είναι? Είναι κατευθύνσεις πολιτικής που πρέπει να ακολουθεί το κράτος. Αλλά για να πάμε και στην ουσία. Όταν μιλάμε για το κοινωνικό κράτος, υπάρχει κοινωνικό κράτος χωρίς χρήματα? Ποιος το χρηματοδοτεί το κοινωνικό κράτος? Από πού θα πληρωθεί το κοινωνικό κράτος? Διότι εγώ μπορώ να σας κάνω έναν μεγάλο κατάλογο με κατευθύνσεις συνταγματικές που πρέπει να ακολουθούνται και που πρέπει να εκπληρώνονται. Με τη διαφορά ότι αυτό πρέπει κάπως να πληρώνεται. Από τη λίστα Λαγκάρτ, από τα σκάνδαλα της Siemens, από τα σκάνδαλα των εξοπλιστικών, από τα εμβάσματα. Από τα εμβάσματα. Άρα λοιπόν ξαναγυρνάμε στην γνωστή συζήτηση. Η Ισπανία για παράδειγμα και το Βέλγιο, κύριε Υπουργέ, έχουν εισπράξει μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τη λίστα Λαγκάρτ. Να που εμείς δεν έχουμε εισπράξει ακόμα. Να κάνουμε το εξής. Ακούω ότι κάτι κινείται τώρα, κινείται. Και εγώ θα σας πω το εξής. Εγώ την ακούω την κριτική, τη δέχομαι, ότι έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερα πράγματα στον τοπίο της φοροδιαφυγής. Δεν την εστιάζω στην Α ή στη Β κατηγορία. Κάποιοι θα πούνε λίστα Λαγκάρτ, κάποιοι θα πούνε εμβάσματα. Εγώ θα πω πιο πολύ ακούω. Να υπάρξει ισχυρή βούληση. Αυτό είναι το θέμα. Δεν πιο υπάρχει. Πολύ ακούω ότι υπάρχει μια εκτεταμένη φοροδιαφυγή η οποία κατεβαίνει και προς τα κάτω και η οποία αγγίζει πολλούς επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται και δεν πληρώνουν αυτά που πρέπει να πληρώσουν. Και προφανώς πρέπει να γίνουν περισσότερα σε αυτό. Γίνονται περισσότερα από αυτά που γίνονται στο παρελθόν? Ναι, γίνονται περισσότερα. Γίνονται αρκετά? Όχι, πρέπει να γίνουν πιο πολλά. Ας υποθέσουμε όμως, να πάρω το παράδειγμά σας, κύριε Χατζηνικολάου, ότι τελειώναμε με τη λίστα Λαγκάρτ και πιάναμε και μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια. Θα εκαλύπτονται οι ανάγκες που λέει ο συμπολίτης μας εδώ, με τα εκατοντάδες εκατομμύρια? Να συνεννοηθούμε γιατί πώς θα μιλάμε. Δεν το ακούω το επιχείρημα αυτό. Το επιχείρημα γιατί, είναι, ναι, πρέπει να γίνει, αλλά δεν πρέπει να βαφκαλιζόμαστε. Τόσα από εκεί, ακούστε, τόσα δεν πρέπει να βαφκαλιζόμαστε. Τόσα από τα εξοπλιστικά. Δεν πρέπει να βαφκαλιζόμαστε ότι μπορούμε σε μία στιγμή που προσπαθούμε να παλέψουμε να αντιμετωπίσουμε, ξανά λέω, ελλείμματα φορτωμένα πάρα πολλά χρόνια, δυσλειτουργίες και ανεπάρκειες και διαρθρωτικές, κυρίως του δημοσίου τομέα, μεγάλες και πολλές, που ξορεύτηκαν, προσπαθούμε λοιπόν να τις αντιμετωπίσουμε τώρα και να λέμε ότι αυτό θα λυθεί αν παραδείγματος χάρη πιάναμε και 15, 20, 50, 70 εκατομμύρια από εκεί. Το να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ζήτημα της φοροδιαφυγής, συμφωνώ μαζί σας, ναι. Και εκεί υπάρχουν περισσότερα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Με ποιο μηχανισμό, αλλά... κύριε Βοηρίδη? Ο μηχανισμός έχει διαλυθεί αυτή σωστά, τη στιγμή. Σωστά. Σωστά. Έχει διαλυθεί. Άρα, ο λοιπόν, ναι, δεν αλλά, υπάρχει προληπτικός έλεγχος που να υπήρχε. Να πω κάτι. Η κυβέρνηση από την άλλη μεριά, θα μου επιτρέψετε να σας πω, δεν λειτουργεί εν κενό. Διότι λέτε με ποιο μηχανισμό.
Ο μηχανισμός εκεί ήταν. Και πριν από 1,5 χρόνο. Και πριν από 3 χρόνια. Και πριν από 5 χρόνια. Και μην ανοίξουμε τώρα τι έκανε αυτός ο συγκεκριμένος μηχανισμός. Ποιος τον ήλεγε τον μηχανισμό, εντάξει, λοιπόν, να καταλογίσουμε λοιπόν και σωστά ξαναλέω εδώ τις ευθύνες και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά να είμαστε και δίκαιοι. Όταν υπάρχει ένα ζήτημα δομικό μέσα στη λειτουργία του κράτους, δεν κοιτάμε μόνο τον υπουργό. Δεν κοιτάμε μόνο τον υπουργό. Πρέπει να κοιτάξουμε και αυτούς που υποτίθεται ότι έχουν ταχθεί να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, έτσι δεν είναι? Και σήμερα ανακοινώνει το ΣΔΟΕ ότι δεν έχει το προσωπικό για να ελέγξει τη λίστα Γαλαγκάρση. Γι' αυτό μιλάει για 150 άτομα και αυτά μέχρι τέλη του μήνα. Από τα 2.000 ονόματα. Θα πω λοιπόν ότι και εκεί έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις με αναδιατάξεις του προσωπικού, με το να δώσουμε στο ΣΔΟΕ περισσότερο κόσμο. Ο κόσμος φυσικά ποτέ δεν επαρκεί. Προφανώς, αλλά αν συζητήσουμε, ακούστε κάτι, αν συζητήσουμε, εγώ θα τη δεχτώ την κριτική, θα τη δεχτώ την κριτική πιαν. Την κριτική ότι στο κομμάτι της διαρθρωτικής παρέμβασης στο δημόσιο πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Γιατί στην πραγματικότητα ξέρετε ποια είναι η παρέμβαση που έχει γίνει στο δημόσιο μέχρι σήμερα, στον καιρό της κρίσης. Η παρέμβαση που έχει γίνει στο δημόσιο είναι περιορισμό των δαπανών, κυρίως με μειώσεις συντάξεων, αυτή είναι μια παρέμβαση η οποία έχει γίνει. Και ουσιαστικά ο μηχανισμός κινητικότητας που ακόμα το συζητάμε. Παρεμβάσεις στην αξιολόγηση, παρεμβάσεις στη συμβολαιοποίηση ουσιαστικά της δουλειάς που πρέπει να κάνει το δημόσιο, στη μέτρηση της παραγωγικότητας, στα αποτελέσματά του, ακόμα είμαστε σε παραγανώδη μορφή. Ελάτε, το εκεί, λοιπόν, και το εκεί λοιπόν ανοίγει η συζήτηση. Αλλά προσέξτε, μη μου το θέτετε, σας το λέω ό,τι θέλετε, λέτε βεβαίως δικαίωμά σας. Αλλά το ζήτημά μας εδώ δεν είναι συνταγματικό. Εδώ το ζήτημά μας είναι ζήτημα πολιτικών, παρεμβάσεων και αποτελεσματικότητας, της δημόσιας δίκης και της πολιτικής. Αυτό είναι που πρέπει να πιέσουμε όλοι ως πολίτες. Αυτό, σε αυτή την κατεύθυνση. Όχι στην κατεύθυνση από κάπου θα βρέξει λεφτά, διότι δεν θα βρέξει. Δεν θα βρέξει. Άρα λοιπόν, να ζητήσουμε παρεμβάσεις, καλύτερες ποιότητες, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για να πάμε εκεί. Εκεί να είστε επικριτικοί με την κυβέρνηση. Τώρα, για ποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μιλάτε? Σας είπα, συγκεκριμένα στο δημόσιο. Για ποιες? Όταν, σας είπα. Παρακαλώ. Όταν, για παράδειγμα, η διαρθρωτική μεταρρύθμιση είναι να πέφτει ο διακόπτης στην ΕΡΤ, ή όταν, για παράδειγμα, η διαρθρωτική μεταρρύθμιση στην παιδεία είναι να κάνουμε μαθηματικά με τις απολύσεις, να κάνουμε μαθηματικά, απλά μαθηματικά, χωρίς κανένα διάλογο, με αποτέλεσμα να είναι κλειστά τα πανεπιστήμια μέχρι σήμερα. Να θέσω στην κρίση σας. Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση. Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση. Οι απολύσεις δηλαδή που γίνονται χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχέδιο, επειδή το πρωί τη ζήτησε η Τρόικα, αυτό δεν λέγεται μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση δεν είναι κλείνω την ΕΡΤ και σώθηκα από χίλιους υπαλλήλους. Μεταρρύθμιση δεν είναι παίρνω χατζάρι και κόβω 300 κεφάλια στο πανεπιστήμιο χωρίς να έχω κάνει ένα σχέδιο για το πώς να μπορεί να λειτουργήσει πιο σύγχρονα. Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση. Από την άποψή μου, παρακαλώ, να την πω. Και να περισσεύουν και μόνο διοικητικοί υπάλληλοι, χωρίς να περισσεύουν καθηγητές πανεπιστημίων ή και πανεπιστήμια. Είναι κι άλλο πρωτόγνωρο αυτό. Πάλι σε πιο προωθημένη προσέγγιση ο κ. Τσακάρη. Λοιπόν, το ακούω. Λοιπόν. Επιτρέψτε μου όμως να πω κάτι. Γιατί πάλι από το θέμα, θα γυρίσουμε. Γιατί θα πάλι γυρίσουμε. Δεν λειτουργούμε σε κενό, κύριε Χατζηνικόλα. Θα γυρίσουμε. Δεν είναι διαρθρωτική μεταρρύθμιση ότι ξαφνικά μιλάμε για κινητικότητα στο δημόσιο που μέχρι χτες, όχι προχτές, μέχρι χτες δεν μπορούσε να μετακινηθεί υπάλληλος χωρίς τη συνένεσή του? Δεν είναι, αφήστε. Την αξιολόγηση. Ποιος την είπε για την αξιολόγηση? Πολύ σωστά κάποιος το είπε, δεν θυμάμαι. Αξιολόγηση. Ποια ήταν η στάση όλου του διοικητικού μηχανισμού απέναντι στην αξιολόγηση, που είναι ένα στοιχειώδες πράγμα, ξέρετε, μέχρι χτες. Όχι, δεν θέλουμε, απεργούμε, αντιστεκόμαστε. Πάμε στο ζήτημα της διακοπής των συμβάσεων εργασίας, το πιο σκληρό. Το πιο σκληρό, να διακόψουν οι συμβάσεις εργασίας. Αν αυτό το έλεγες 2 χρόνια πριν, εγώ που το έλεγα 5 χρόνια πριν, πρώτη Τρόικας, που έλεγα ότι πρέπει να υπάρξει αυτό, γιατί είναι σημαντική διαρθρωτική μεταρρύθμιση η δυνατότητα της διακοπής της σχέσης εργασίας στο δημόσιο, όλοι να σε φάνε. Δεν είναι λίγα αυτά που έχουν γίνει στο τοπίο. Διαμορφώνουν ένα διαφορετικό νομικό περιβάλλον, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί και να αποφέρει αποτελέσματα. Βεβαίως αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
θέλει να δώσει το χρόνο του. Και εγώ εκεί, σε αυτούς που πιέζουν σε αυτή την κατεύθυνση, εκεί είμαστε όλοι μαζί. Εκεί είμαστε όλοι μαζί. Ελάτε, παρακαλώ. Προσγειώστε μας πάλι στο θέμα. Στο θέμα, ναι. Μάνος Χρανίδης λέγομαι, πολιτικός μηχανικός, τεχνικό γραφείο. Μάχημος, θα έλεγα αρκετά. Θέλω να πω στο θέμα πίσω και να κάνω δύο-τρεις επισημάσεις και μια ερώτηση. Παρακαλώ. Πρώτον, να πω ότι οι αντικειμενικές αξίες πρέπει να είναι η πρώτη κίνηση που πρέπει να γίνει για να μιλάμε για δίκαια τουλάχιστον αντιμετώπιση των ακινήτων. Γιατί δεν επηρεάζουν ένα φόρο, αλλά 20. 20 φόρους και τέλη. Αν δεν κάνω λάθος. Δεύτερον, δεν μπορεί, είναι δεδομένη υπερφορολόγηση στο κομμάτι των ακινήτων και γενικότερα αυτό δεν πρέπει να το συζητάει κανένας. Αλλά θέλω να πω ένα απλό πράγμα που είναι απλά μαθηματικά. Θα στηρίξουμε από εδώ και πέρα. Γιατί το όριο των ακινήτων το 2011 που μπήκε το χαράτσι. Από τότε πρέπει να συγκρίνουμε τους φόρους πριν και μετά. Αυτό ήταν το κρίσιμο όριο. Και είχε μια έκτακτη λογική. Από εδώ και πέρα θα στηρίξουμε κάθε προϋπολογισμό, όχι του χρόνου και του παραχρόνου και τον τρίτο χρόνο, σε 3,2 δις που θα πρέπει να εισπράξουμε από τα ακινήτα. Δεν έχετε καταλάβει τι γίνεται. Έχει μετατραπεί το δημόσιο χρέος σε ιδιωτικό. Ακριβώς. Ξεπληρώνουν οι πολίτες τα χρεολύσια. Πολύ ωραία. Αυτό γίνεται. Δεύτερο θέμα αυτό. Πώς. Δεύτερο θέμα αυτό. Για μένα υπάρχει τεράστιο θέμα. Αυτό είναι θέμα δικής σας διαχείρισης. Τι τα κάνετε. Το έλλειμμα αντιμετωπίζουμε μέχρι στιγμής. Ναι. Φράγκο δεν έχουμε δώσει. Το έλλειμμα αντιμετωπίζετε, αλλά για να γυρίσω στο προηγούμενο κύριε Βορύδη, μέχρι χθες, για παράδειγμα, το αποκάλυψε η Real News πριν από 2 εβδομάδες. Ξέρετε, εγώ θεωρώ πια ότι το μνημόνιο-αντιμνημόνιο είναι παροχημένη ιστορία. Η ιστορία είναι ικανότητα και ανικανότητα πλέον. Αυτό θεωρώ. Λοιπόν, μέχρι χθες πληρώνατε σε 2-3 μεγάλους οργανισμούς, παράδειγμα στον οργανισμό που δίνει τις ευρεσιτεχνίες. Πληρώνατε έξω από το μισθολόγιο, εκτός μισθολογίου. Ο κύριος Μανιάτης προχθές έδιωξε διοικητή οργανισμού, τον έστειλε στον εισαγγελέα, διότι δεν τηρούσε το ενιαίο μισθολόγιο. Λοιπόν, αυτό κάτι σημαίνει. Όπως και τον έστειλε κάτι στον εισαγγελέα, κάτι σημαίνει. Ναι, βεβαίως κάτι σημαίνει ότι τον έστειλε σημαίνει στον εισαγγελέα, αλλά σας πήρε ένα χρόνο για να μυριστείτε ότι στέλνετε λεφτά εκεί και πληρώνετε έξω από το μισθολόγιο. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν που έχει να κάνει και με την ικανότητα στη διαχείριση. Ελάτε. Λοιπόν, άρα εκεί είναι ένα θέμα. Πώς θα εισπράττεται αυτός ο φόρος κάθε χρόνο από εδώ και πέρα. Κάθε χρόνο. Επίσης, οι φόροι στα ακίνητα δεν είναι μόνο από αυτούς τους 2 φόρους, είναι από τους άλλους 37 φόρους. Συνεπώς, περνάνε το 1,7, δεν θυμάμαι πόσο είπατε, νομίζω μιλήσατε για τον έναν φόρο ή 2 φόρους. Αυτό είναι επίσης ένα θέμα που πρέπει να βάλουμε μέσα στο τραπέζι. Εν ολίγης, τι θέλω να πω, ότι η Αλφα Μπανκ και κάθε Αλφα Μπανκ και ο καθένας μας καταλαβαίνει γιατί είναι αντιαναπτυξιακός ο φόρος. Διότι αυτά τα 3 δις δεν θα πάνε σε κατανάλωση και επενδύσεις. Θα πάνε προφανώς στο δημόσιο κουρβανά. Και δεύτερον, η ψυχολογία που ξέρουμε είναι το παν σε μια οικονομία, πάει ακόμα πιο κάτω, δημιουργώντας ακόμα πιο αρνητικές προσδοκίες, άρα ύφεση. Και επειδή ξέρουμε. Μας σκουπίζουν τη ρευστότητα που έχει απομείνει στα νοικοκυριά. Ξέρουμε ότι. Και επομένως η κατανάλωση θα πάει χειρότερα του χρόνου. Η οικονομία, 7 χρόνια είναι. 7 χρόνια. Δεν ξέρω μια οικονομία πόσα χρόνια μπορεί να αντέξει σε ύφεση. Φαντάζομαι δεν μπορεί να αντέξει πολύ παραπάνω. Θέλω λοιπόν να πω σε αυτό το θέμα. Γιατί επιτέλους ας τολμήσουμε τώρα σε μια διαπραγμάτευση με την Τρόικα να αλλάξει άρδιν η πολιτική και να πάμε σε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης που θα περιλαμβάνει και τα κίνητα και άλλους τομείς προφανώς και θα περιλαμβάνει και τη μεσαία τάξη. Γιατί μιλάμε για 5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Και η επιτομή, η λαϊκή αποταμίευση ήταν το ακίνητο. Και η μεσαία τάξη θα φέρει ανάπτυξη. Δεν θα φέρουμε μόνο 10 μεγάλοι επενδυτές. Εδώ λοιπόν έρχεται και ένα άλλο μεγάλο θέμα. Μια μεγάλη διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Τα δημόσια ακίνητα. Τα δημόσια ακίνητα που είναι 70.000 ακίνητα, και εγώ σας λέω δεν είναι όλα αξιοποιήσιμα, και αυτό συμβαίνει 30 χρόνια και είναι ίσως το μεγαλύτερο ξεπούλημα που έγινε σε αυτή τη χώρα, ότι μείναν αναξιοποίητα τόσα δημόσια ακίνητα τόσο καιρό. Τι γίνεται εκεί, γιατί δεν υπάρχει ένας μηχανισμός να προχωρήσουν από εκεί οι αξιοποιήσεις με διάφορους τρόπους και να μπορέσει να δημιουργηθεί από εκεί ένα παραπάνω έσοδο που θα μπορεί να βγει από την ιδιωτική οικονομία. Μάλιστα. Αυτή είναι καλή ερώτηση. Πολύ καλή. Κύριε Βορύδη. Λοιπόν, όλη η τοποθέτηση είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Το πρώτο ζήτημα. Οι φόροι μένουν και τι γίνεται με αυτούς τους φόρους, ποια ιστοδιεινεκές. Αυτό ρωτάτε. Απάντηση. Αν ζητάτε την άποψή μου, με το που θα ισορροπήσει η οικονομία και θα έχουμε πλέον δημόσια οικονομικά σε κατάσταση σταθμισμένη, θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε φορολογικές ελαφρύνσεις. Μία παρέμβαση έγινε με το θέμα του ΦΠΑ στην εστίαση. Δεν λέω ότι είναι το μεγάλο ζήτημα,
Λέω όμως ότι είναι μια παρέμβαση που δείχνει μια κατεύθυνση. Τώρα, η μείωση των φορολογικών συντελεστών. Αν με ρωτάτε να το κρατήσουμε, Βρόδα, καθίστε να το κρατήσουμε. Πιο απ' όλα. Το ΦΠΑ στην εστίαση. Θα σα πω. Γιατί είναι εξαιρετικά επίφοβο 31 Δεκεμβρίου να μα εξαναγκάσουν να το επιστρέψουμε. Μα δεν είναι μέτρο ανάπτυξη. Μα είναι για 6 μήνε μέχρι 31 Δεκεμβρίου. 31 Δεκεμβρίου. Γι' αυτό λέω στην κυβέρνηση. Εγώ λέω ότι να το κρατήσουμε πρώτα και μετά βλέπουμε. Μια κατεύθυνση, μια παρέμβαση σε αυτή την κατεύθυνση μείωση των φορολογικών συντελεστών ήταν αυτή. Λέω όμω ότι αν με ρωτάτε. Με ποιον τρόπο πρέπει πάντως να γίνει. Καθόμαστε και συζητάμε με την Τρόικα μέχρι για το ΦΠΑ στην εστίαση. Είναι τρομερό. Μα είναι τρομερό, κύριε Βορύδη. Το επόμενο είναι να φέρουν και επίτροπο στα σουβλατζίδικα. Να βάλουν και επίτροπο στα σουβλατζίδικα. Η γραμματεία μίλαγε για την ημερομηνία που θα κατέθετε ο καθένας από εμάς τη δήλωση. Με την Τρόικα. Και μας παρουσιάσαν και χαρτί στα αγγλικά. Συγχωρείτε, η συζήτηση Τρόικα-ξετρόικα, εγώ θα συμφωνήσω με την πρώτη σας τοποθέτηση, κατά τη γνώμη μου συσκοτίζει τα θέματα. Γιατί ποιο είναι το μεγάλο? Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι δεν μπορούμε πια να μιλάμε χωρίς τα δημόσια οικονομικά ισοσταθμισμένα. Λέμε λοιπόν, λέει η κυβέρνηση, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει καμία Τρόικα. Και λέει, εγώ θέλω να μειώσω τον τάδε φόρο. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Μείωσέ τον. Εάν ο προϋπολογισμός σου καταλήξει ελληματικός, εκείνη την ώρα όλοι να το ξέρουμε. Μα κατά εδώ τη γνώμη μου την Τρόικα κυρίως εσείς τη χρησιμοποιείτε. Δεν ξέρω. Κρύβεστε πίσω της. Δεν έχω ιδέα. Όχι έτσι. Κρύβεστε πίσω της. Εγώ τα περισσότερα δεν τη λέω. Λοιπόν, για παράδειγμα στο θέμα των ακινήτων κρύβεστε πίσω της. Έτσι πιστεύω. Επανέρχομαι. Μα σας είπε κύριε Βορύδη. Τα δημόσια οικονομικά. Τα δημόσια οικονομικά και κυρίως ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, αυτός είναι ο πρέπει να μας απασχολεί. Για να πάμε λοιπόν στην πραγματικότητα, σε μειώσεις της φορολογίας, που εγώ θεωρώ ότι αυτό κατά προτεραιότητα πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε, να αρχίσουμε να έχουμε πλεονάσματα. Και εν συνεχεία πρέπει να ακολουθήσουμε μία πολιτική μειώσεις των φορολογικών συντελεστών. Εάν με ρωτάτε με τι προτεραιότητα, θα σας απαντήσω, κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, μειώσεις στο εισόδημα. Βασικά μειώσει το εισόδημα και εν συνεχεία μειώσει τα υπόλοιπα. Γιατί? Γιατί το εισόδημα θα χρησιμοποιηθεί παραγωγικά. Θέσατε ένα δεύτερο ζήτημα. Η οικοδομή ως αναπτυξιακός μοχλός. Συμφωνώ απόλυτα. Και τα δημόσια ακίνητα. Τα δημόσια ακίνητα τα κρατάω. Ναι. Συνολικό πλαίσιο ανασυγκρότησης. Συνολικό πλαίσιο ανασυγκρότησης, αλλά επιτρέψτε μου, αυτό το οποίο ακούω επίσης συχνά, τώρα κάποιον θα σας αναχωρήσω εδώ, η οικοδομή είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, όχι, δεν μπορεί να είναι η οικοδομή η ατμομηχανή της ελληνικής όπως οικονομίας. Όπως την καταντήσαμε, δεν μπορεί. Μπορεί να είναι η πρωτογενής παραγωγή, μπορεί να είναι η βιομηχανία, σε ένα ορισμένο επίπεδο μπορεί να είναι η παροχή υπηρεσιών και έρχεται παρακολουθηματικά πάνω σε μια πράγματι διαδικασία ανασυγκρότησης να έρθει και η οικοδομή. Αλλά δεν μπορεί να είναι το επίκεντρο ενός αναπτυξιακού μηχανισμού. Τρίτο. Ακίνητα του δημοσίου. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω ενημέρωση για το τι κάνουν ως προς αυτό. Το επισημαίνω, το κρατώ, δεν μπορώ να σας απαντήσω κάτι στο συγκεκριμένο θέμα. Πάντως η αξιοποίησή τους είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά μην σας πω κάτι που δεν ξέρω. Έτσι, δεν το ξέρω. Ελάτε, το όνομά σας και την ερώτηση. Καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον. Λέγομαι Καλογερόπουλος Γιώργος. Είμαι αδιορίστος καθηγητής Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Μουσικής. Κύριε Καλογερόπουλε, ζητώ συγγνώμη. Ναι. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ξεκινήσω με εσάς αμέσως μετά. Σε 2-3 λεπτά πάλι μαζί. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Yeah!
Τώρα μα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank, οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιός. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Ξέχασε το DNA, το VDC, το DST, το TCT. Ξέχασε την κορυφαία τεχνολογία. Ξέχασε τις προδιαγραφές. Ακόμα και τον προορισμό σου. Απλά οδήγησε. Αλφα Ρωμαίο Τζουλιέτα. Από 17.900 ευρώ. Νιτσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νιτσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νιτσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Από τότε που χώρισα με την Ελενίτσα και δίκασα τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Παναση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να... Τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της, να έχει τα ίντερνετ της, να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο TTV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο TTV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T. Μαζί είμαστε ένα. Την Κυριακή με τη Real News. Η μικρασιατική εκστρατεία. Από το έπος στη τραγωδία. Η απάντηση του Σαράντου Καργάκου στην περισυνοστισμού θεωρία. Μαζί. Επαιτειακό Harper Bazaar. 200 τεύχη δύναμης και ομορφιάς. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Σαν Έλληνες, πρώτα-πρώτα διδαχτήκαμε πως τα πράγματα είναι απλά. Στην πορεία, κάποιες φορές γίνονται περίπλοκα. Όμως όταν έρχεται η ώρα να καθαρίσουμε, η λογική αυτή είναι που μας σώζει. Γιατί μας υπενθυμίζει πως ο απλούστερος τρόπος θα είναι πάντα και ο καλύτερος. Ολοκληρωμένη σειρά Αρκάδη, με βάση το πράσινο σαπούνι από ελαιόλαδο. Με τετράγωνη λογική, πάντα καθαρίζεις. Και τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Και λιβιέξπορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Ώρα να πάρεις τα πάνω σου στο Regency Casino Montparnasse. Φαγητό, ποτό και παιχνίδι για την πιο προσιτή διασκέδαση που τα έχει όλα. Και αυτό το μήνα πάρε τα πάνω σου με συναρπαστικές κληρώσεις για πολλά κέρδη και επιπλέον κάθε Τρίτη και Πέμπτη δωρεάν είσοδο μέχρι τις 8. Regency Casino Montparnasse. Όλα γύρω από εσένα.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας και πάμε στο ερώτημα του συμπολίτη μας. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλημέρα. Λέγομαι Καλογερόπουλος Γιώργος. Είμαι αντιρρήσεως καθηγητής βυζαντινής και ευρωπαϊκής μουσικής, συνταξιούχος με αναπηρική σύνταξη από το ΙΚΑ, λόγω του ότι ως κούριερ της ΕΣΥΕΣ έπαθα 7 ατυχήματα με τα μηχανάκια, ένα από τον οποίο μου δημιούργησε διάλυση του δεξιού κουφού, έχω κάνει αλλαγική φάλγης μοιραίου, έχω βάλει τιτάνιο, απελήθην και βγήκα με αναπηρική σύνταξη. Η σύνταξη μου άρχισε τον Οκτώβριο του 2011, τον Νοέμβριο του 2011 στα 1084. Φτάσαμε στα 942, στα 1009, στα 942, στα 836. Στα 836 σταμάτησε η σύνταξή μου για να περάσω από την επόμενη Επιτροπή Αναπηρίας, η οποία μου έκοψε τη σύνταξη, έκανε ένσταση. Ο κύριος Μπούρνος, ο εργατολόγος, κατάφερε και μας βοήθησε όλους τους εν αναμονή των ΚΕΠΑ. Είστε εκτός θέματος, αλλά δεν σας διακόπτω. Όχι, είμαι εντός θέματος, διότι... Θα το ακούσω. Θα το ακούσετε. Διότι η σύνταξή μου από την 31 Ιανουαρίου του 2014 έχει κατέβει στα 352. 352. Μάλιστα. Πείτε μου πώς θα πιέζω στο χαράτσι. Γιατί κατέβηκε έτσι? Δεν έχει, δικό γίνει, μου θέμα. Δεν έχει γίνει περικοπή των συντάξεων σε αυτό το βαθμό. Οι συντάξεις των 800 δεν πήγαν στα 352. Θέλετε να το δείτε? Μα, το ζήτημα δεν είναι γιατί πήγε. Το ζήτημα είναι ότι καλείται ένας άνθρωπος με 350 ευρώ σύνταξη. Απόφαση διευθυντή. Δεν έχει σημασία για ποιο λόγο κατέβηκε εκεί. Να πληρώσει χαράτσι. Αυτό είναι αδιανόητο. Είναι αντισυνταγματικό. Είναι παράλογο. Και είναι και μη βιώσιμο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε φτάσει σε 2.600.000 ανθρώπους που έχουν εξυπρόθεσμα στις εφορίες. Είναι επίσημο έγγραφο του ΙΚΑ, κύριοι και κυρίες. Άρα τι είναι το ερώτημα, πώς θα πληρώσετε τα κινητά? Πώς θα πληρώσετε το χαράτσι? Εγώ αυτή, είναι... τη στιγμή, εγώ αυτή τη στιγμή. Νομίζω για να δεν προστατεύονται όταν είναι τόσο χαμηλό το εισόδημα. Έχω την εντύπωση ότι στα πολύ χαμηλά εισοδήματα υπάρχει προστασία. Αλλά να το δω λίγο, να σα πω. Για να έρθω εδώ σήμερα το βράδυ, δανείστηκα 100 ευρώ. Το άρθρο 6, κύριε Βορύδη. Ναι. Το άρθρο 6 που αναφέρει για την προστασία. Έτσι. Και μιλάει λοιπόν ότι ένα ο οποίο δεν έχει εισοδήματα θα πληρώνει το 50%. Και βέβαια, αφού έχει συσσωρευτικά τι εξή προποθέσει. Πρώτα, να μην χρωστάει είτε στην εφορία είτε σε κανένα ασφαλιστικό ταμείο. Δεν χρωστάω. Δεύτερον, να έχει εισόδημα 7.000. Λέει τι χρώμα μαλλιά να έχει, λέει. Όχι, δεν το λέει. Άρα ακόμα, θα το βάλουν στο καινούριο. Άρα είναι που 7.000 εισόδημα σημαίνει ένα λεπτό. Υπάρχει το τεκμαρτό, γιατί μιλάει για φορολογητέο μέσα. Είναι έγγραμμος, άρα ξεκινάει με 5.000. Χωρίς να έχει μηδέν πραγματικό εισόδημα. Δεν έχει καθόλου. Και ένα σπίτι το οποίο θα έχει, μάνι έχει πάει στις 9. Και αν έχει ένα αυτοκίνητο μέχρι 1.200 κυβικά, είναι 13.000. Άρα αυτός εξαιρείται. Και έχει πραγματικό εισόδημα μηδέν. Είναι άνεργος. Και αυτού του λέτε, με αυτές τις προϋποθέσεις, να έρθει να πληρώσει. Δεν έρχεται να πληρώσει. Δεν μπορεί να πληρώσει. Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Μπορεί να υπάρχουν αδικίες τέτοιες, τις οποίες κανείς πρέπει να τις δει. Δεν έχω καμία απάντηση. Ισχύει κατά κόρον το πλασματικό εισόδημα σε οποιαδήποτε σήμερα συζήτηση. Κύριε Παναγιώτη, να το διατυπώσω διαφορετικά. Μιλάμε για τον καραμπινάτο εξολογιστικό προσδιορισμό εισοδήματος με βάση εισοδήματος. Κύριε Βορύδη, αυτός ο φόρος παίρνει τη λίστα του ε9, είναι ένας ληστοφόρος, το λί με γιώτα. Παίρνει τη λίστα του ε9 και υποθέτει ότι δίπλα, τη λίστα, ακούστε. Μια διαφωνία. Ακούστε με λίγο. Ναι, πείτε. Τη λίστα παίρνει αυτή, χωρίς να εξετάζει το εισόδημα ή την υπεραξία αυτού που συζητάμε επί της λίστας, και έρχεται και ζητάει δίπλα ένα ποσό χωρίς να ασχολείται με το πού θα το βρεις. Υποθέτει ότι έχεις μια τραπεζική κατάθεση, όποιος και να είσαι, που συνοδεύει αυτή την αξία στα ακίνητά σου. Και να σας πω και ένα δεύτερο, το οποίο σας καλώ με την ευαισθησία που δείξατε νωρίτερα, αλλά και τη γνώση της αγοράς που έχετε, γιατί εσείς δεν τα χρεώνεστε όλα αυτά, έχετε συμβάλει στη δημιουργία όλων αυτών. Ένας ο οποίος έχει 200.000 ακίνητη περιουσία σε σχέση με κάποιον που έχει 200.000 και τις χρωστάει στην τράπεζα. Που θα έρθετε στο επόμενο θέμα που είναι οι πληστηριασμοί και θα πούμε, μα πρέπει να γίνει ο πληστηριασμός, δεν είναι δικό του το σπίτι, το χρωστάει. Και όντως δεν είναι δικό του το σπίτι. Γιατί αν πάει να το πουλήσει και είναι υποθηκευμένο, δεν εισπράττει αυτό τα λεφτά. Το ερώτημα είναι λοιπόν, αφού συμφωνούμε να μπει φόρο στην ακίνητη περιουσία, εγώ δεν συμφωνώ, αλλά αν συμφωνήσουμε, δεν πρέπει να πάει στον ουσιαστικό ιδιοκτήτη? Γιατί λοιπόν κατά το ποσό αυτό, όπως προέβλεπε ο παλιός ο νόμος ο 2459 μέχρι το 97, δεν αφαιρεί τον ενυπόθηκο δανεισμό? Ή αν δεν θες να τον αφαιρέσεις, ζήτα το από τον τραπεζίτη στον οποίο ανήκει το σπίτι. Αν πρέπει όπως και δίποτε να βρεις αυτά τα 4 δις.
Και επιμένω και στο θέμα του αφορολόγητου. Δεν μπορεί το σπίτι του καθενός που έχει μέσα τη γυναίκα του, τα παιδιά του, που είναι αυτό που θα υποθηκεύσει για να πάει να ανοίξει ένα μαγαζί, που σήμερα δεν έχει κανένα τραπεζικό αντίκρισμα αυτό. Ξέρετε, δεν μπορεί ο καθένας σήμερα, οι τραπεζές είναι κλειστές. Δεν μπορεί να υποθηκεύσει το σπίτι του να πάει να ανοίξει μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Μόνο μέσω ΕΣΠΑ το δέχονται σαν υποθήκη, κύριε Χατζηνικολάου, για να ξέρετε, που τα ξέρετε καλύτερα αυτά τα πράγματα, διότι είστε επιχειρηματίας και εσείς κατά το σκέλος των εφημερίδων κλπ. Δεν δέχονται οι τράπεζες σήμερα την υποθήκη του σπιτιού ενός ανθρώπου για να του δώσουν 100.000 ευρώ δάνειο να πάει να ανοίξει μια δουλειά. Άρα για ποιο περιουσιακό στοιχείο μιλάμε ακριβώς, στη συγκεκριμένη φάση μιλώ. Δεν μιλώ σε μια φάση που θα υπήρχαν υπεραξίες. Παρακαλώ, πάμε στο συμπολίτη μας για να ολοκληρώσει. Επειδή θα μου... Πόσο χρόνο έχω, κύριε Χατζηνικολάου? Έχετε ένα λεπτάκι για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Θα σας εξομολογηθώ μία μου εμπειρία από την ACS. Στην νυχτερινή βάρδια της ACS υπήρχε δικηγόρος, ο οποίος δούλευε 16, 8-4 στο δικαστήριο και 4-8 ύπνο, το 24ωρο. Και ήταν δικηγόρος. Εάν είχαμε λεφτά οι καθηγητές που δουλεύαμε στην ACS, θα είχαμε ανοίξει δικό μας εκπαιδευτήριο. Γιατί ήμασταν 400 μηχανές, εκ των οποίων πιστεύω 15 καθηγητές. Αυτά είναι τα τραγικά της ελληνικής δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος. Και μετά εσείς. Έλατε. Καλησπέριζω όλους σας, καλημερίζω δηλαδή. Λέγομαι Ζαμκοτσιάν Γιάννης. Μένω στη Νέα Μάκρη. Είμαι συνταξιούχος και μένω στην 4η πολεοδομική ενότητα της Νέας Μάκρης με 1.500 ιδιοκτησίες, οι οποίες όλοι μαζί είμαστε πολύ στεναχωρημένοι και πολύ απογοητευμένοι για τη μεγάλη φορολογία που μας έχει βάλει στο ΦΑΠ, Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, συγγνώμη, η οποία είναι 3 φορές πάνω από τις όμορες περιοχές. Και να σας δώσω μια σύντομη, εντάχει εικόνα τι συμβαίνει εκεί. Στη Νέα Μάκρη υπάρχουν 6 πολεοδομικές ενότητες, εκ των οποίων οι 5 έχουν αντικειμενική αξία. Και ξεκινάει από την παραλία, που είναι τα φιλέτα της Νέας Μάκρης, όσοι έχουν πάει τα ξέρουν, με 250 τετραγωνικό μέτρο αντικειμενική αξία. Ανεβαίνοντας διαδοχικά, χαμηλώνουν οι αντικειμενικές αξίες και φτάνουν στη γειτόνισά μας, που είναι κάτω από εμάς, όμορο περιοχή, με 205 το τετραγωνικό μέτρο. Και αυτή έχει μεγαλύτερο συντελεστή δομήσεως, έχει επίσης το πλεονέκτημα να μην πληρώνει εισφορά σε χρήμα, προσθέτω το, αυτό είναι σπουδαίο, και είναι και κοντύτερα στο κέντρο. Εμείς είμαστε πάνω από αυτή, 1,5 χιλιόμετρο από την παραλία και επίσης έχουμε την περιοχή του νεκροταφείου δίπλα μας που μετράμε τους νεκρούς που περνάνε από μπροστά μας. Και μας έχουν, παρακαλώ, 620 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Φιλοσοφικά σήμερα... αυτό είναι καλό, το να το βλέπει κανείς. Μας πάνε με καρότσι. Ματαιώτης, ματαιωτήτων κλπ. Δεν θα πληρώσουμε νεκροφόρα. Αυτό είναι. Έτσι, έτσι κανείς πληρώνει και τους φόρους πιο άνετα. Σου λέει τι να τα κάνουμε. Ακριβώς. Και φιλοσοφούμε κιόλα. Εν πάση περιπτώσει, η φιλοσοφία δεν χορταίνει κανείς. Εμείς έχουμε ταραχτεί από τους φόρους. Και είναι πολύ άδικο εκεί. Σε εσάς λοιπόν είναι η αντικειμενική πιο ψηλή? Είμαι 3 φορές απάνω. Γιατί? Δεν έχουν γιατί αντικειμενική. Γιατί. Δεν έχουν αντικειμενική. Δεν έχουν αντικειμενική και πάνε σε προσδιορισμό από τον έφορο. Και προσδιορίζει ο έφορος. Και προσδιορίζει ο έφορος. Και πώς δεν λαμβάνει υπόψη του τη δίπλα περιοχή? Και βρήκε ένα συμβόλαιο έφορος όποιο του άρεσε τη τελευταία χρονική στιγμή και του έβαλε την πιο ψηλή, την πιο ψηλή αξία που υπάρχει. Βεβαίως. Και τι συμβόλαιο βρήκε? Βρήκε κάποιο συμβόλαιο, ο οποίος ήταν ένα μικρό οικοπεδάκι, γωνία μπακλαβάς που λένε, εμπόδιζε τον λεφτά που είναι από πίσω. Και για να τον διώξει από μπροστά να φτιάξει κάποια πισίνα ή δεν ξέρω τι θα φτιάξει, να μην του κλείσει και να του βάρει και δεν βλέπει τίποτα. Σας έπνιξε όλους η πισίνα. Σας έπνιξε όλους η πισίνα. Κατάλαβα. Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς τι να κάνουμε τώρα? Έχουμε. Πρέπει να διαμαρτυρηθείτε. Ήδη σήμερα που ακούστηκε εδώ, ελπίζω. Έχουμε την περιουσία μας εκεί πέρα. Δεν πουλιέται να τίποτα. Να πω γι' αυτό λίγο. Ναι. Μόλις τελειώσει. Αυτό είναι σε πολλές περιοχές. Θα σου πω. Είναι η Νέα Μάκρη, η οποία είναι έτσι. Είναι η Λαβριωτική, η οποία είναι έτσι. Είναι κομμάτια τα οποία έχουν αυτή τη δυσκολία. Κύριε Βορύ, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Έχω ένα έγγραφο εδώ πέρα και η ερώτησή μου είναι η εξής, από το ΦΕΚ.
αν θέλετε το δίνετε, ναι, κύριε. Είναι ο Βουτσάς που είναι έτσι, ο νέος Βουτσάς που είναι έτσι. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι, γιατί δεν ετηρήθη ο νόμος του 38-42 που λέει ότι οι περιοχές που δεν έχουν αντικειμενική αξία, μπαίνει η αντικειμενική αξία των άλλων όμορων περιοχών, η χαμηλότερη σε αυτή. Μάλιστα. Και είναι 205. Και μας βάλανε τρεις φορές απάνω. Λοιπόν, να πω ποιο είναι το θέμα μας εδώ. Διότι αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα και πράγματι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ εμφανίζεται ότι αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Άμα διαβάσετε όμως τις ληφθήσεις τιμές από τις αρμόδιες ΔΟΗ που αναφέρονται στην 1η Ιανουαρίου, 1η του 2011. Άμα πας λοιπόν, όπως πήγα, να θέσω το ζήτημα στον Υφυπουργό Οικονομικών για να του πω αυτό το πράγμα που λέμε τώρα εδώ, ότι είναι υπερβολικό, έρχεται ο Υπουργός Οικονομικών και λέει: εγώ έχω δεσμή αρμοδιότητα. Γιατί? Γιατί εμένα με δεσμεύει η απόφαση, από εκεί παίρνω τις τιμές. Ποια είναι η λύση τώρα εδώ? Ή πρέπει να γίνει νομοθετική παρέμβαση και να βάλουμε δευτεροβάθμιο όργανο πάνω από την ΔΟΗ, προκειμένου να ελέγξει τις τιμές, με τη μορφή πια μιας ενδικοφανής προσφυγής κατά της αποφάσεως του... Την κάναμε ήδη, συγγνώμη, σας διακόπτω. Εσείς δεν κάνατε την ενδικοφανή. Εσείς πήγατε στα δικαστήρια. Και σωστά. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενδικοφανής. Το Συμβούλιο Επικρατείας. Πήγατε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί δεν υπάρχει ενδικοφανής, δηλαδή δυνατότητα προσφυγής κατά της αποφάσεως του εφόρου σε ανώτερο όργανο. Έτσι. Μάλιστα. Ή πρέπει να κάνουμε αυτό, αλλά αυτό θέλει νομοθετική ρύθμιση. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Ή αλλιώς η μόνη λύση είναι αυτή η προσφυγή στο δικαστήριο. Μάλιστα. Εδώ δε, θα πω το εξής. Έχουμε πέσει σε υπερβάλλοντα ζήλο των εφόρων. Στον κύριο πίσω σας. Υπήρχε δευτεροβάθμια επιτροπή για την κατήργηση, κύριε Πολίτη. Ελάτε, παρακαλώ, το όνομά σας και το ερώτημα. Λέγομαι Σιδεράκος Λουκάς, εργάζομαι στη ΔΕΗ. Προέρχομαι από το εμπορικό ναυτικό και το λέω αυτό γιατί θα το συσχετίσω. Δύο ερωτήματα γρήγορα. Μόνο πριν, αυτό που μου έκανε εντύπωση στην εκπομπή ήταν ότι κάποια στιγμή είδα τον κύριο Χρυσόγονο να μας εξηγεί τον πλέον υπεύθυνο, ας πούμε, για το Σύνταγμα, ότι καταλύεται, γίνονται διάφορα. Και εκείνη τη στιγμή έπεσε μια σιγή. Αυτό το αποδεχτήκαμε όλοι. Ένα σχόλιο. Σαν να το αποδεχτήκαμε όλοι εδώ ότι καταλύεται το Σύνταγμα. Όλοι. Άλλοι μιλήσαν, άλλοι δεν μπορούν να μιλήσουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το σχόλιο. Και όντως, είναι εύστοχο το σχόλιο. Έχουμε συνηθίσει όλοι, βέβαια, στο να κουρελιάζεται κατά καιρού στο Σύνταγμα και να μην αντιδρά κανείς. Συνταγματολόγος. Συγγνώμη, υπάρχει και σχόλιο πάντως στο σχόλιο σας ότι αυτό το Σύνταγμα το περίφημο πτώχευσε την Ελλάδα. Ναι. Πριν το μνημόνιο. Το Σύνταγμα πτώχευσε την Συγγνώμη, Ελλάδα. Συγγνώμη, κύριε Χατζηνικολάου, το Σύνταγμα και αυτά τα οποία επέβαλε το Ελληνικό Σύνταγμα και ο τρόπος που διοικήθηκε αυτή η χώρα κάτω από αυτό το Σύνταγμα. Ναι, πτώχευσε την Ελλάδα. Δεν συμφωνώ μαζί σας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει σχόλιο. Η ουσία είναι ότι καταλύεται, ότι έχει αλλοιωθεί. Μην πω κατάλυση και πάμε. Ακούγομαι. Πολύ καλά. Και πάμε αλλού. Και μας το είπε ο συνταγματολόγος, ο κύριος Χρυσόγονος. Το αποδεχτήκαμε όλοι με τη σιγή μας. Είναι φοβερό αυτό. Πάμε τώρα στο. Ναι. Λοιπόν, δύο ερωτήματα γρήγορα. Είπα ότι προέρχομαι από το εμπορικό ναυτικό. Κρατάω ακόμα επαφές με ανθρώπους που ταξίδευα και μου λέγε προχτές. Και μου λέει: κάνε το ερώτημα, ο φίλος μου, ο καπτάν Γιώργης. Έτσι, μηχανικός ήμουν εγώ, αυτός ήταν καπετάνιος. Έχουμε κάνει σε τρία βαπόρια μαζί. Και μου λέει: Λουκά, λέει, δούλευα. Έχω φτιάξει μια πολυκατοικία με 15 διαμερίσματα. Νοικιάζω τα 5. Με πληρώνουν οι 3. Πες μου τι να κάνω. Ή θα τους τη δώσω, ή θα πάω φυλακή, ή θα πάω να βρω τους 4 που πήγανε στον άλλο κόσμο. Ειλικρινά σας μιλάω. Βρείτε μια λύση για αυτή. Μια λύση, τέταρτη. Αν τη βρείτε, ειλικρινά, αυτό θέλω. Μια τέταρτη λύση. Το δεύτερο είναι το ότι πήρα τη φορολογική. Ξέρετε μου... ότι κάποτε σκεφτήκαμε όλοι ότι είναι δυνατόν να εκχωρεί κανείς στην εφορία αυτά που του χρωστούν. Δηλαδή να εκχωρεί, για παράδειγμα, ο φίλος σας. Ναι. Τα ενίκια που δεν του δίνουν στην εφορία. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ, κύριε Νικολάου, θα δεχτώ και αυτό. Καταργήθηκε και αυτό. Θα δεχτώ αυτό που είπε, αν δεν κάνω λάθος, μην κάνω λάθος και για τον άνθρωπο, ο κύριος Κεφαλογιάννης, να υποχρεώνεται να το πάρει το δημόσιο στην αντικειμενική αξία. Αν το είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης. Εγώ το είπα. Κάποιος το είχε πει. Εγώ το είχα. Ότι αν αυτά που οφείλουμε στο δημόσιο είναι λιγότερα, το δημόσιο δεν μας επιστρέφει τη διαφορά, αλλά τα κρατάει μέσα στα ταμεία του για μελλοντικούς φόρους. Α, δεν ξέρω αν εννοούσε και αυτό, εκεί διαφωνώ. Τα φοινικά βα, δηλαδή. Το δεύτερο, πήρα τη φορολογική μου δήλωση του 9. Πήρα και του 11. Είχα πληρώσει αλφα ποσόν το 9.
το 2011 είχα πληρώσει ένα β' ποσό πολύ μικρότερο. Αν προσθέσουμε στο β' ποσό και όλες τις περικοπές οι οποίες είχαν γίνει, το ποσό αυτό συν το β' υπολείπεται του ποσού του 2011 κατά 20-30%. Εδώ πετύχανε κάποιοι, ξεκινώντας από τον κύριο Παπανδρέου, που τώρα είναι κυπουρός και φυτεύει και γυρίζει, ξέρω εγώ τι, και με συνέχισε ο κύριος Παπαδήμος, άνθρωποι οι οποίοι κάποιοι ζητήσαν να παραπευθούν, έτσι, και είναι έξω. Λοιπόν, και ήρθανε φυσικά οι σημερινοί, ο κύριος Σαμαράς, και επαυξάνει αυτή την πολιτική. Λοιπόν, τι πετύχανε. Έχουμε τρεις συμβαλόμενους, εμένα, το δημόσιο και, και την αγορά. Φτωχήναμε και οι τρεις. Λέω, είναι δυνατόν όταν φτωχαίνουν τρεις κάποιος να μην κερδίζει? Ξέρουμε ποιοι κερδίζουν. Κυρίως προς εσάς, κύριε Βορύδη, απευθύνεται το ερώτημα, έτσι. Να πείτε, ποιος κερδίζει? Έχουμε τρεις συμβαλόμενους και χάνουν. Και αν δεν μου δώσετε τέταρτη λύση και πάτε να ψηφίσετε για τα ακίνητα, πάλι πάω πίσω, αυτό σημαίνει ότι ψηφίζετε τη δίμευση της περιουσίας του Καπταγιώργη. Είναι σοβαρό. Δηλαδή, δεν θα προχωρήσω να συμφωνήσω σε χαρακτηρισμούς που κάνει κάποια μερίδα της αντιπολίτευσης, σκληρούς, αλλά δεν θα πρέπει να παραπονιέστε που σας τις κάνουν κάποια άλλα κόμματα. Έτσι. Εάν πάτε να συμφωνήσετε να ψηφίσετε χωρίς να μου δώσετε τέταρτη λύση, έχουν δίκιο. Ευχαριστώ. Θα πω. Ως προς το πρώτο ζήτημα για την κατάληψη του Συντάγματος. Εγώ δεν συμφωνώ ότι υπάρχει κάποια κατάληψη του Συντάγματος. Αναφέρθηκα σε αυτό προηγουμένως, να μην το ξαναπώ. Έτσι, αναφέρθηκα εκτενώς στο ζήτημα του Συμβουλίου της Επικρατείας, του ελέγχου της συνταγματικότητας. Αναφέρθηκα επομένως. Ναι, και να πω και κάτι. Εντάξει, οι γνώμες, οι επιστημονικές γνώμες των καθηγητών είναι απολύτως σεβαστές, αλλά ξαναλέω, αυτός που τελικά κρίνει τη συνταγματικότητα δεν είναι καθηγητές. Πάντως δεν τα λέει μόνο ο κύριος Χρυσόγονος, τα λέει και ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, πρώην υπουργός. Υπάρχει μια μερίδα. Ο οποίος επίσης είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Λέει, λοιπόν. Θέλω να πω, δεν προέρχονται μόνο από τον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, όσοι τα λένε. Είναι και στον χώρο της κεντροαριστεράς. Ο Παυλόπουλος λέει για το μνημονιακό μηνόταυρο, τον οποίο πρέπει να τον καταπολεμήσει ο θεσμικός θυσέας. Θαυμάσιο. Κρίνοντας την αντισυνταγματικότητα. Εγώ λέω λοιπόν αυτά όλα τελικώς. Ακούω τις απόψεις με πολύ σεβασμό. Έχουμε ο καθένας τις δικές του απόψεις επί των ζητημάτων αυτών. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει καμιά κατάληψη του Συντάγματος. Τελικώς επ' αυτών αποφαίνεται σε τελευταίο βαθμό το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και έχει αποφανθεί για πολλούς από αυτούς τους ισχυρισμούς που έχουμε ακούσει. Απορρίπτοντάς τους. Επομένως αυτό το κρατάμε. Το δεύτερο το οποίο μου λέτε. Μίλησα γι' αυτό, είναι το περίφημα ζήτημα των ξενίκιαστων ακινήτων και επομένως πράγματι εδώ υπάρχει σφάλμα και πρέπει να γίνει διόρθωση του νόμου. Ο κύριος Παραδιάς έχει καταθέσει μια πρόταση. Συμπαντή. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Θα υπάρχουν και τα νοικιασμένα που δεν πληρώνει ο ενοικιαστής. Πηγαίνω στο είναι τρίτο. Άλλο θέμα. Ακούστε. Εδώ πάμε σε αυτό. Ακούστε. Γιατί εγώ η το σκέφτηκα εκχώρηση. Αυτό. Δεν μπορεί να μείνει η μη εκχώρηση. Να ακούσετε να πω λίγο. Γιατί έχουμε απόψεις εδώ. Σας προκαλώ για να πάρετε μια θέση. Εδώ μάλλον έχω αποκλίνουσα άποψη από τη δικιά σας. Ακούστε κάτι. Η σύμβαση είναι μια σχέση μεταξύ μισθωτού και εκμισθωτού. Είναι μια σχέση ιδιωτικού δικαίου. Έτσι. Ξαφνικά, μια σχέση ιδιωτικού δικαίου, στην οποία κάποιος χρωστάει σε κάποιον άλλον, τη μετατρέπουμε με την εκχώρηση σε δημόσια οφειλή. Και οπλίζεται η δημόσια οφειλή κατά του μισθωτή, κατά του ενοικιαστή, με όλα τα προνόμια αυτού που έχει το δημόσιο, για να εκτελέσει και να εισπράξει την απέτηση το δημόσιο. Γιατί να το κάνουμε αυτό? Το βασικό επιχείρημα που υπήρχε μέχρι τώρα ήταν το εξής. Εφόσον εμένα, έλεγαν οι ιδιοκτήτες, με φορολογείς, εισπράξω δεν εισπράξω, όταν έχω ισχυρισμό ότι δεν εισέπραξα, για να τον κάνω έγκυρο, σου εκχωρώ την απέτηση και πήγαινε εισπράξε εσύ. Σταχαρίζω. Σταχαρίζω. Και απάλλαξέ με από το φόρο. Ναι. Αυτή ήταν η διαδικασία. Τώρα εδώ. Εδώ, επιτρέψτε μου, η ρύθμιση αυτή, κατά τη γνώμη μου, ήταν εξαιρετικά δυσμενής για τους μισθωτές. Για τους ενοικιαστές. Γιατί ξαναλέω, μετέτραπε ένα ιδιωτικό χρέος, το μετέτραπε σε δημόσιο. Εκεί λοιπόν είναι πολύ κακή η ρύθμιση. Κάτι σαν αυτό το που έκαναν οι κυβερνήσεις με το χρέος της χώρας. Το να συζητήσουμε. Δύο λεπτά. Το να συζητήσουμε. Αφήστε να τελειώσω. Το να συζητήσουμε το ζήτημα της φορολογικής μεταχείρισης των μη εισπραχθέντων μισθωμάτων, αυτό να το δούμε. Εγώ θα σας πω όμως. Αυτό να δούμε. Αυτό να δούμε.
Έτσι. Το θέμα ναι, αλλά όχι, αλλά προσέξτε. Όχι όμως να μετατρέπουμε ένα ιδιωτικό χρέος σε δημόσιο. Ωραία. Και ξαφνικά ο εκμισθωτής ουσιαστικά να πρικίζεται με ένα προνόμιο. Ξέρετε γιατί άρα, τα χάριζε. Έτσι. Άρα λοιπόν, λοιπόν να το δούμε πάει στο αόριστο μέλλον. Και είπα ότι η απάντηση σε αυτό δεν πρέπει να είναι η χώρηση. Πρέπει να είναι η διαφορετική φορολογική μεταχείριση. Αυτό να δούμε. Πού οδηγούμαστε όμως τώρα, έτσι. Οδηγούμαστε σε κοινωνική ανθρωποφαγία. Δηλαδή, ενώ εμείς σαν ομοσπονδία ιδιοκτών, πάντα λέγαμε το γεράκο, το συνταξιούχο, τη γριούλα, τον επαγγελματία, το βιοτέχνη. Βάλε πλάτη, άφησε τον, μην τον κυνηγάς για το ενίκιο. Περίμενε τον, περίμενε τον, περίμενε τον όσο μπορείς. Ναι. Τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε τι σε αυτό το παιδί. Και εν συνεχεία προσέξτε. Πού κατέληγε αυτό. Με συγχωρείτε κύριε Παραβιάννη. Πού κατέληγε αυτό. Και τον πετάγατε έξω και αυτό χρώστακε στο δημόσιο. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Εκεί κατέληγε αυτό. Όχι, όχι. Έτσι. Και πού θέλετε να καταλήξετε. Τίτλο εκτελεστό από το δημόσιο να χρωστάει αυτό. Να καταλήξουμε τώρα να τον κυνηγάνε και με προσωπικές κρατήσεις και με όλα. Από μια ιδιωτική οφειλή που στο τέλος κύριε Παραβιά, αν δεν είχε. Δεν μπορούσατε να ωραία, τα πάρετε. Πέστε μου λοιπόν τώρα έτσι, εσείς, που και θα κάνει ιστορία εκεί. Τι θα γίνει δηλαδή με αυτόν. Δικαστικά σε πόσο καιρό μπορεί να βγάλει έξω έναν ενοικιαστή. Σε ένα μήνυμα. Μπορείτε λάθο. Διαταγή αποδόσεω μισθίου. Δεν είναι έτσι. Καλά το. Διαταγή αποδόσεω μισθίου. Παρακαλώ. Πάμε. Όχι, δεν σα συνιστώ. Με ρώτησα σε πόσο χρόνο μπορεί να αποβληθεί. Εσεί τι θα κάνετε, κάτι το νομίζετε. Σα παρακαλώ. Βάλτε μία τελεία. Ελάτε. Καλησπέρα σα και την ερώτηση. Ποιο κερδίζει δεν απαντήσατε. Ποιοι είναι οι τρεις μόνο, πείτε μου, είναι το δημόσιο, είναι ο φορολογούμενος, οι πολίτες. Συγγνώμη, είναι το δημόσιο, ποιο είναι ο άλλος. Οι πολίτες και η αγορά. Τα ξένα φάνη. Ποιος κερδίζει. Και η αγορά. Η αγορά. Φτωχύναμε και οι τρεις. Θα σας απαντήσω. Δεν ακούγεστε, δεν έχετε μικρόφωνο. Φτωχαίνουμε όλοι, πράγματι, καθώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα ελλείμματα και τις ζημίες του παρελθόντος. Προσέξτε κάτι. Το τονίζω χωρίς μέχρι στιγμής να ξεπληρώνουμε ούτε μισό ευρώ. Όλο αυτό που βλέπετε ότι έχει γίνει είναι χωρίς αποπληρωμή. Χωρίς αποπληρωμή. Μόνο προσαρμογή. Προσπαθούμε να φτάσουμε το κράτος ή σαν βάρκα σαν νερά. Όλο αυτό που βλέπετε. Το ζήτημα του χρέους που έθεσε κάποιος. Δεν θυμάμαι ποιος το έθεσε. Νομίζω ο κ. Σταδάκης το έθεσε. Βεβαίως πολύ μεγάλο και κεντρικό ζήτημα. Μα τι κεντρικό ζήτημα, τώρα, κύριε Βαρύ. Πολύ μεγάλο και κεντρικό ζήτημα. Για το οποίο εσείς μας λέτε ότι θα το διαγράψετε μονομερώς. Συγχαρητήρια. Την ώρα που εμείς έχουμε κουρέψει το χρέος κατά 50%. Όχι μονομερώς. Χρωστάμε περισσότερα. Όχι μονομερώς. Χρωστάμε περισσότερα. Παρακαλώ, παρακαλώ, όχι έτσι. Παρακαλώ θερμά. Σύντομο. Η περιγραφή είναι απόλυτα ακριβή. Διότι το μνημόνιο, εφόσον είναι πολιτική λιτότητας και ύφεσης και εσωτερικής υποτίμησης, δημιουργεί μια τεράστια ύφεση στην οικονομία. Το δημόσιο χρέος, παρά το κούρεμα, το υπογραμμίζω, ήταν 120% και έχει πάει στο 173%. Μη μου το λέτε αυτό εσείς. Σας το λέω απολύτως. Όχι, μη μου το λέτε, σας γιατί πράγματι είναι έτσι, αλλά θα πείτε και γιατί είναι έτσι. Μην θα σας πω και γιατί είναι έτσι, λοιπόν. Διότι προφανώς υπολογίζεται το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και άμα έχει συρρήκνωση της οικονομίας. Πολύ σωστά. Και άμα έχει συρρήκνωση της οικονομίας, φαίνεται ότι μεγαλώνει το χρέος. Σε απόλυτους αριθμούς όμως, το χρέος, σε απόλυτους αριθμούς. 330 δις είναι. Ακριβώς όσο ήταν πριν. 300 δις. Γιατί να μείνει για να πληρώσω μόνο. Έχει τώρα πρωταθλητέ στα ελληνικά ομολόγα στην αποπληρωμή. Η πιο παραπλανητική ιδέα είναι αυτή που υπονοήσατε, ότι με οποιοδήποτε τρόπο το μνημόνιο μπορεί να εξυπηρετήσει το δημόσιο χρέος. Δεν ισχύει αυτό. Δεν μπορεί να το εξυπηρετήσει. Η απάντηση τώρα σε αυτό είναι επίσης σαφής. Το ζήτημα του δημόσιου χρέους έχει τεθεί. Και έχει τεθεί από εμάς. Και έχει τεθεί και έχει μπει ως δεσμευτική ρήτρα, με συγχωρείτε, στις αποφάσεις του Eurogroup. Εσείς ότι είπατε. Λοιπόν θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα του χρέους, θα αντιμετωπιστεί. Έτσι, να συνεννοούμαστε. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι το δημόσιο είπατε. Χρέος δεν αντιμετωπίζεται χωρίς ολέθριες συνέπειες, αν κάνεις μονομερείς ενέργειες. Επίσης αυτό είναι ξεκάθαρο. Εσείς τώρα για να συνεννοηθούμε, είστε και οπαδός των μονομερών ενεργειών. Τι εννοεί το μονομερή. Ότι βγαίνετε μια ωραία μέρα και λέτε το διέγραψα το χρέος. Όχι, όχι, έτσι. Ούτε λοιπόν, ποτέ μικρή διακοπή. Διακύπωση ούτε τώρα, οπότε απλώς δεν υπάρχει κανένας λόγος. Μικρή διακοπή και μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Ένα
Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Ξέχασε το DNA, το VDC, το DST, το TCT. Ξέχασε την κορυφαία τεχνολογία. Ξέχασε τις προδιαγραφές. Ακόμα και τον προορισμό σου. Απλά οδήγησε. Alfa Romeo Giulietta από 17.900 ευρώ. Από τότε που χώρισα με την Ελενίτσα και δίκασα τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Παναση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να... Τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της, να έχει τα ίντερνετ της, να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο T-TV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο T-TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T. Μαζί είμαστε ένα. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Τώρα άμα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάν τη λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιός. Την Κυριακή με τη Real News, η Μικρασιατική Εκστρατεία, από το έπος στη τραγωδία, η απάντηση του Σαράντου Καργάκου στην περισυνοστισμού θεωρία, μαζί, επαιτειακό Harper's Bazaar, 200 τεύχη δύναμης και ομορφιάς και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Νητσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος, ό,τι καλύτερο. Και τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Σερβι έξπορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ Βαγγελή, άντε γεια. Ψυχούλα Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα.